Καλό μεσημέρι σε όλους. Τρόικα, ξεκινάμε. Τρίτη σήμερα, 15 του μηνός. Σημαντική μέρα, το δίχως άλλο. Ημέρα Ευρωπαϊκών Αγώνων. Και φυσικά ημέρα αγώνα σημαντικού στη Θεσσαλονίκη. Για τον ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, στις 9 η Σέντρα. Θα μιλήσουμε για αυτόν τον αγώνα. Εδώ στην Τρόικα, στο 107,4. Κώστας Κούσης προσκεκλημένος εδώ της εκλεκτής παρέας. Χρύσανθος και σε λίγο Στέργιος στο τηλέφωνο. Και βεβαίως όλοι εσείς εδώ παρέα. Στους 107,4 για να ακούσετε τα αθλητικά νέα όπως πρέπει να τα ακούτε, χωρίς φανφάρες, χωρίς έτσι, κραυγές, χωρίς άλλια και με αντικειμενική όσο το δυνατόν φυσικά προσέγγιση στα πράγματα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Μην ξεχνάτε ότι θα είναι μαζί μας αργότερα για το ρεπορτάζ και του μπάσκετ η εκλεκτή ομάδα των δημοσιογράφων του Λίμπερο και του Ολαμπαουτάρης και του ΠΑΟΚ 24. Πρώτα όμως θα πάμε στον εκλεκτό Στέργιο Αναστασιάδη. Ξεκινάμε γρήγορα μαζί σήμερα. Στέργιο, γιατί έχουμε μάτς. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Στέργιο. Η καλημέρα σου σηκώθηκαν τώρα. Ναι, είναι και αυτό. Έχουμε και μάτς και είναι και... Και τι μάτς. Μάτς, εντάξει. Μάτς εκατομμυρίων, μάτς δόξας, γοήτρου. Βάλω τα όλα μέσα, δεν είναι κάτι να παίξω. Εντάξει, με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ποτέ ο δρόμος του ΠΑΟΚ δεν είναι στρωμένος έτσι με ροδοπέταλα ή να είναι κατηφορικός. Ανηφορικός θα είναι και σήμερα. Ένα από τα τρία βήματα που απαιτούνται για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στην 7η προσπάθειά του στους ομίλους του Champions League. Ναι. Εντάξει, μόνο εύκολο δεν είναι το παιχνίδι. Όσοι είδαν ή ακούσαν και χθες τον Ζόρζε Ζεσούς, ειδικά όσοι τον είδανε μέσω του YouTube της ΠΑΕΠΑΟ, καταλαβαίνουν πόσο αποφασισμένοι είναι οι Πορτογάλοι και πόσο αυτονόητο θεωρείται για αυτούς να ξεπεράσουν το εμπόδιο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, και με βάση την ποιότητα της Μπενφίκα, την εμπειρία, τη φανέλα της, το φανέλα πάει στη συμπεριφορά του διαιτητή, μακάρι να μην επηρεάσει ο άνθρωπος, να είναι 50-50. Ο ίδιος. Εντάξει, είναι, Ο ίδιος με το προπέρυσι είναι 1-4. Άλλο πάλι και αυτό. Και γύρει αυτό απορίες, εντάξει, δηλαδή είναι πολύ... Δεν συνηθίζεται. Δηλαδή ο ίδιος διαιτητής, στις ίδιες ομάδες... Τι χιούμορ είχε η Επιτροπή Ορισμών στην UEFA. Δεν ξέρω. Κέφια είχαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είχαν κέφια. Μακάρι ο διαιτητής να μην μας επηρεάσει καθόλου. Αν και Κώστα το έχουμε ξαναπεί, όταν δεν υπάρχει VAR και είσαι ο ΠΑΟΚ και δεν είσαι η Μπενφίκα και είναι και πρόσφατο το Άγιαξ ΠΑΟΚ, πραγματικά γίνανε όργια εκεί, εντάξει, ήταν το αποκορύφωμα. Πάντα μέσα σου λίγο πολύ έχεις ένα φόβο για το διαιτητή. Ότι αν χρειαστεί κάποια φάση να πάρει θέση υπέρ του ΠΑΟΚ και υπέρ της Μπενφίκα, μήπως πάρει θέση υπέρ της Μπενφίκα, μεγαλύτερη φανέλα, μεγαλύτερο brand name, περισσότερα συμφέροντα και μέσα στο κύκλωμα του Champions League. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ακόμα. Εντάξει, και επειδή και η UEFA δεν είναι μια οργάνωση αγγελικά πλασμένη, εντάξει, εδώ βγαίνουν σκάνδαλα ακόμα και για την UNICEF στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταφέραμε, το κάναμε και αυτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα είναι απίθανο έτσι να πάρει τα σπόρια ή να πάρει και όλο το καρπούζι με φύκα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το μας έτσι. Και, εκ των προτέρων. Και τώρα λέει συνελήφθη ο εισαγγελέας στην υπόθεση της FIFA. Δηλαδή, ο εισαγγελέας στην Ελβετία συνελήφθη από άλλον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις γιατί συναντήθηκε με τον Ιφαντίνο. Ενώ ο Ιφαντίνο ήταν κατηγορούμενος. Κοίταξε, είναι πολύ ωραία και τα μότο της UEFA. Και fair play και equal game κτλ. Εντάξει. Δεν τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται. Για να θέσεις Euro και ειδικά Mundial, η βαλίτσα Κώστα, μια βαλίτσα σε εμάς δεν ήρθε. Κατά τύχη. Ναι, εντάξει, τα σκάνδαλα είναι απίστευτα. Όλοι αυτό είναι και εκεί. Και ο Μπλάτερ και ο Πλατινί και κανείς δεν είναι ένοχος. Τα χρήματα απλά μόνο τους βγάζουν πόδια και εκεί περπατάνε. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Επί 94 λεπτά, γιατί η Μπενφίκα δεν είναι ούτε Λάρισα ούτε Λεβαδιακός να έχει φάσεις να της δώσει το δικαίωμα και να σε συγχωρήσει. Εντάξει, εξού και το προπέρσινο 1-4. Πλασματικό μεν, αλλά απόλυτα δίκαιο ό,τι αφορά την πρόκληση της Μπενφίκα για τρίτη φορά σε τρεις συναντήσεις. Η σημερινή συνάντηση είναι η τέταρτη. Και κάπου αρχίζει και, ναι, εντάξει, κάπου έλεος δηλαδή. Οκ, δηλαδή, αν βάλουμε, το κάνουμε, αποτανθούμε σε κάποιο μαθηματικό
και το πούμε ότι ήταν τόσες οι ομάδες στην κλήρωση αυτή και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Άγιαξ. Ήταν τόσες οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Μπενφίκα και ξανά Άγιαξ, ξανά Μπενφίκα, θα μας βγάλει ένα νούμερο 0,005%. Όντως. Εντάξει, κάπου δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ζωή ό,τι μας παρουσιάζεται. Ο ΠΑΟΚ σαφώς μπορεί. Okay, αλλά επειδή πάντα μου αρέσει να λέω τα πράγματα όπως έχουν, νομίζω ότι δεν εξαρτώνται μόνο από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ, αν κάνει το παιχνίδι της ζωής του, θα περάσει. Γιατί άμα κάνει και από την άλλη και η Μπενφίκα το παιχνίδι της ζωής της, θα περάσει η Μπενφίκα. Σωστά. Εντάξει, αλλά αυτό που θέλει ο κόσμος σε πρώτη φάση, και το βλέπουμε και στα social media και γενικότερα διάχυτο στην ατμόσφαιρα, είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Εντάξει, και όταν κάνεις το καλύτερο που μπορείς, πολλές φορές στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στον αθλητισμό, πετυχαίνεις και το στόχο σου. Εντάξει, σαφώς και ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο τεράστιο outsider και η Μπενφίκα είναι η απλησίαστη ομάδα που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να την χτυπήσει. Μπορεί να την χτυπήσει, ενδεχομένως να μην μπορεί Κώστα τον Νοέμβριο του Δεκέμβριο. Αλλά πάντα μια καλοκαιρινή συνάντηση, γιατί και η Μπενφίκα έκανε μεταγραφές και η Μπενφίκα είναι σε φάση αναδόμησης, όπως ήταν και η Μπεσίκτας. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες των Πορτογάλων και να πάρει μια τεράστια πρόκληση και να προετοιμάζεται μετά για τα δύο μάτς με την Κράσνονταρ. Ναι. Θα είναι τεράστια υπόθεση για όλο τον οργανισμό, για τον ΠΑΟ, για τον κόσμο του, για τον Ιβά Σαββίδη, για τη διοίκηση, για τους ποδοσφαιριστές, για τον Αμπέλ Φερέιρα, να αποκλείσουν σήμερα τους Πορτογάλους. Έχει δύο νίκες ο Αμπέλ Φερέιρα κόντρα στον Ζεσούς, όχι όμως σε επίπεδο Μπράγκα Μπενφίκα, αλλά Μπράγκα Sporting Λισαβόνας. Κόντρα στην Μπενφίκα δεν έχει νίκη ο Αμπέλ Φερέιρα. Βέβαια, χθες είπε ότι την έχω κερδίσει και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Σαν ποδοσφαιριστής δεν έψαξα, γιατί δεν ενδιαφέρει και πολύ, αλλά σαν προπονητής εγώ βρήκα 5 παιχνίδια Μπράγκα Μπενφίκα, 4 νίκες στην Μπενφίκα και μία ισοπαλία και μία νίκη σε επίπεδο β' ομάδων, δηλαδή Μπράγκα β' και Μπενφίκα β'. Δεν ξέρω αν θυμάται αυτό ο Αμπέλ Φερέιρα ή αν υπήρξε κάποιο φιλικό καλοκαιριού που δεν καταγράφηκε στην στατιστική. Τέλος πάντων, και αυτά κάθε φορά μικρή σημασία έχουν, αλλά σίγουρα και για τον Αμπέλ Φερέιρα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όλα τα φώτα της πατρίδας του είναι στραμμένα και πάνω του, εντάξει. Γενικώς οι Πορτογάλοι προσέχουν την εξέλιξη, τι γίνεται με τους συμπατριώτες τους, είτε αφορούν προπονητές, είτε αφορούν ποδοσφαιριστές. Πρόκληση λοιπόν και για τον Αμπέλ Φερέιρα και για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, γενικότερα για όλο τον οργανισμό. Όπως αναμενόταν, ο Μάτος έμεινε και πάλι εκτός. Εντάξει. Ναι. Και ο Ζαμπά έμεινε εκτός και ο Κούτσιας σε σχέση με την εικοσάδα του αγώνα με τη Λάρισα την περασμένη Παρασκευή. Τρεις αλλαγές. 5 αλλαγές έχουμε μόνο στην Ελλάδα και 20, 18 και 3 αλλαγές και άλλη μία εάν πάει το μάτι στην παράταση. Αν μια ομάδα δεν κάνει 3 αλλαγές στην κανονική διάρκεια και πάει το μάτι στην παράταση, ναι, ό,τι έχει κερδίσει μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην παράταση. Δηλαδή, αν κάνει 2 ΠΑΟΚ ή η Μπενφίκα στην κανονική διάρκεια και πάει το μάτι στην παράταση, θα μπορούν να κάνουν άλλες 2 στην έξα περίοδο. Okay. Τα δεδομένα για την ενδεκάδα νομίζω και τον ΠΑΟΚ είναι γνωστά. Ο Ζίβκοβιτς είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Γιαννούλης αριστερά, 3 στόπερ, ο Βαρέλα στο κέντρο, ο Μιχαηλίδης αριστερά, ο Ίκα στον δεξιά. Από ό,τι διαφαίνεται, ο Κρέσπο θα είναι αυτός που θα αναλάβει τη δεξιά πτέρυγα. Εντάξει, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες και αυτό αναφέρει και η λογική, γιατί με τον Μπίσε βάσα δεξιά δεν νομίζω να μπορεί να σταματήσει ο Μπίσε, όσο και αν έχει διάθεση, αμυντικός δεν είναι ο άνθρωπος, να σταματήσει τους μεσοεπιθετικούς της Μπενφίκα. Δεν νομίζω να μπορεί. Οπότε θεωρώ ότι ο Κρέσπο θα είναι αυτός που θα αναλάβει, ας πούμε θεωρητικά, τη δεξιά πτέρυγα, αλλά σίγουρα με εντολές να μην πολύ περνάει και το κέντρο, Κώστα. Ο Πίτσι, πού παίζει ο Πίτσι? Ο Πίτσι? Από την πλευρά του. Όπου θέλεις. Ο Πίτσι παίζει με τα νεύρα μας. Με τα νεύρα μας παίζει. Εντάξει. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εάν είναι, ξαναλέω, ο Κρέσπο, είναι δεδομένο ότι τη μεσαία γραμμή δεν θα την πολύ περάσει ο Ισπανός. Ένα δεν είναι εξτρέμ, να πάρει την μπάλα, να κάνει 2 τρίπλες, να πάει μέχρι το αντίπαλο κόρνερ και δεν μπορείς να δώσεις και πολύ χώρο στην Μπενφίκα. Στα δεξιά παίζει ο Πίτσι, να μην αφήνουμε κρεμότητες.
Ναι. Άρα ο Γιαννούλης θα είναι αυτός που θα υπομειστεί την επιτήρηση του Πορτογάλου, που δεν είναι μόνο αυτός. Εντάξει, όλη η ενδεκάδα της Μπενφίκα είναι πραγματικά μια πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αυτά για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Ελ Καντούρι με το ΣΒΑΜ στον άξονα θα χρειαστεί πολύ τρέξιμο, συνυπηκορούμενοι και από τους στόπερ και από τους μπακ, δηλαδή και από τους εξτρέμ. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν πρέπει να βοηθάνε, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν θα είναι η αποστολή του ελέγχου του ρυθμού και της μπάλας μόνο σε ΣΒΑΠ και Ελ Καντούρι, πρέπει να βοηθάνε όλοι. Και από εκεί και πέρα η τριάδα μπροστά νομίζω είναι γνωστή, Πέλκα, Τζόλης και Ακπομ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η λογική λέει ότι δύσκολα μπορείς μια ομάδα όπως η Μπενφίκα να την κρατήσει στο 0. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Και στα φιλικά του που δώσαν οι Πορτογάλοι σκοράρουν. Εντάξει, τώρα εύκολα, δύσκολα. Δεν είδα όλα τα φιλικά. Μόνο στιγμιότυπα είδα για να δω και τις ευκαιρίες που χάσανε, και αν με τους Ιόνους σε γκολ δύο ευκαιρίες ή τρεις ή πέντε. Αλλά σίγουρα, ξαναλέω, βάσει λογικής δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα κρατήσει στο 0 την Μπενφίκα. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να σκοράρει, και πρέπει να σκοράρει περισσότερα από ένα γκολ, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το μάτς πριν την σέντρα. Σαφώς και ο ΠΑΟΚ, όσο και αν δεν το λέει, ποντάρει πολλά στον Τζόλι, γιατί και ικανός είναι και άστρο έχει, και μακάρι να συνεχίσει και σήμερα έτσι ο νεαρός επιθετικός. Αλλά εγώ θα πω, θα πρέπει να βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Θα είναι ο Ακπομ, θα είναι ο Πέλκας, θα είναι ο ΣΒΑΜ, που το πάλεψε πολύ να σκοράρει κόντρα στη Λάρισα, δεν τα κατάφερε, ναι. Και δύο σουτ καλά. Μπορεί να σκοράρει και ο Ζίβκοβιτς. Είναι στην αποστολή ο Αντρίγια, κόντρα στην πρώην του ομάδα. Το έχω ξαναπεί, είναι γεμάτος ο αθλητισμός, Κώστα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα από τέτοιες ιστορίες. Πρώην τιμώρησαν τους εργοδότες από τους οποίους έφυγαν και τα έφερε η ζωή να συναντηθούν στα κοντά με μια νέα ομάδα. Εντάξει, μπορεί λοιπόν και ο Ζίβκοβιτς να παίξει το ρόλο του. Δεν ήταν άσχημος στο 15 που έπαιξε με τη Λάρισα, αν και δεν είναι μεγάλο δείγμα για να βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα, αλλά τουλάχιστον έδειξε ο Σέρβος ότι μπορεί να αγωνιστεί, θα πω εγώ, 30 λεπτά ή ένα ημίχρονο εάν χρειαστεί. Εντάξει. Τελικά δεν λέγαμε όμως ότι να πάρει παίκτες μετά την πρόκριση με την Μπεσίκτας, μετά θα γίνουν οι μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα κτλ. Και... πήρε. Τι πήρε. Πήρε τον Ζίβκοβιτς. Ναι, δεν θα παίξει. Θα παίξει. Θα παίξει. Θα παίξει. Θα παίξει. Αποστολή είναι, έπαιξε με Λάρισα, θα παίξει και σήμερα. Το πόσο δεν ξέρουμε ακόμα. Αν θα παίξει μισή ώρα, να παίξει ένα ημίχρονο, να παίξει 15 λεπτά. 10 ποιοτικά λεπτά που λένε για τον. Για το Δέσπο, ας πούμε. Ναι. Τώρα το αν. Κοίταξε, ο Ζίβκοβιτς ασφαλώς και είναι μεταγραφή πρώτης γραμμής για τον ΠΑΟΚ. Είναι, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει παραπάνω. Δεν μπορεί να πάρει τον Καβάνη που είναι ελεύθερος. Το όριό του είναι ο Ζίβκοβιτς. Και αν είχε συμβόλαιο και με την Μπενφίκα, θα ήταν απλησίαστος. Εντάξει. Απλώς έτυχε η συγκυρία, έμεινε ελεύθερος. Πήρε και το 1,8 σαν αποζημίωση ο Σέρβος και ήταν λίγο πιο ελαστικός σε ό,τι αφορά τις δικές του απολαβές. Okay, τον έψε και ο Αμπέλ Φερέιρα. Πήρε ο ΠΑΟ και τον Περέιρα Νίλσεν, ο οποίος είναι εκτός λίστας και εκτός αποστολής, τον νεαρό Νορβηγό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟ θα κάνει το τεράστιο μπαμ εάν προκριθεί και επί της Κράσνοντα. Εκεί θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα πραγματικό έτσι ντους στις μεταγραφές. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ με το καλό βρεθεί στους ομίλους του Champions League, το ρόστερ χρειάζεται σοβαρή ενίσχυση, τουλάχιστον σε 2-3 θέσεις με παίκτες πραγματικά πρώτης γραμμής. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλισμένα τα 15 εκατομμύρια από τον πόνους της UEFA για την είσοδο στους ομίλους του Champions League, και μετά θα μετράει χρήματα. Μπορείς να κάνεις το άνοιγμα. Το να κάνεις το άνοιγμα εκ των προτέρων, να μην προκριθεί ο ΠΑΟΚ και μετά πάλι να έχεις ιστορίες, να έχεις ανοίγματα, να έχεις ζημία και ξανά μανά financial fair play κτλ. Ο ΠΑΟΚ δεν το κάνει. Και για μένα σωστά, εντάξει. Ναι. Εσύ μπορεί να πεις ότι χρειάζεται ρίσκο αθλητισμός. Ναι, αλλά ρίσκο στο ρίσκο, κάποια στιγμή θα διαβάσουμε από την UEFA τιμωρεί το ΠΑΟΚ με αποκλεισμό ένα χρόνο και μετά θα ψάχνουμε ποιος φταίει. Οπότε ο ΠΑΟΚ έκανε μια ενίσχυση με τον Ζίβκοβιτς. Ουσιαστικά είναι η περσινή ομάδα συν τον ΣΒΑΜ, συν τον Ζίβκοβιτς, και αν τυχόν με το καλό περάσει τον επόμενο γύρο μπορεί να γίνει. Όχι, δεν είναι η περσινή ομάδα συν τον ΣΒΑΜ, συν τον Ζίβκοβιτς.
Εντάξει, είναι η περσινή ομάδα χωρίς το Βιερίνια, χωρίς τον Μπασχαλάκη, χωρίς το Μάτος. Ναι, πρόσεξε όμως, πρόσεξε όμως. Ζίφκοβιτς, Βαρέλα, Ίγκασον, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Πέλκας, Ακπομ, Ελκαντουρί. Οι πιο πολλοί είναι οι περσινοί. Ναι, είναι, ναι, εντάξει, εννοείται. Ναι. Ο κορμός είναι, κατά 70% είναι ο ίδιος, ναι. Αν τα βάλουμε στο ισοζύγιο, νομίζω η ζυγαριά γέρνει προς το μείον. Δηλαδή χωρίς Μαωρίσιο, Βιερίνια και Μάτος, που δεν υπολογίζεται. Εντάξει, μάλλον προς το μείον πάει. Ναι, τρεις πανέμπειροι. Όσο καλός παίκτης και να είναι ο Σβάμπ, όσο καλός παίκτης και να είναι ο Σβάμπ, και ακόμα δεν έχουμε δει τον Ζίβκοβιτς. Μπορεί να είναι τόσο καλός ο Σέρβος να πάει με τη μία ζυγαριά στο ΣΥΝ, αλλά δεν τα έχει πάει άσχημα ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα. Ναι. Εντάξει, πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο που ουσιαστικά τον απελευθέρωσε να περάσει στους ομίλους του Europa League και πλέον σίγουρα υπάρχει άγχος. Δεν το συζητάμε ότι η ομάδα είναι ελεύθερη και να χαρεί το παιχνίδι. Είναι πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Τα κέρδη είναι τεράστια για το κλαμπ, τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή. Είναι ένα μάτσο που πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει στα κόκκινα. Από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να παρασυρθεί. Γιατί στο μυαλό μου έχω αρκετούς αγώνες που πάω κόντρα σε ομάδα ανώτερη από αυτόν στην ποιότητα και στα χαρτιά προηγήθηκε και επιδόθηκε σε ένα παιχνίδι ψιλοάναρχο, πίεσε να βάλει χωρίς λόγο και ένα δεύτερο γκολ και τελικά το πλήρωσε. Εντάξει. Ναι. Πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ ένα μυαλωμένο παιχνίδι, βασικά για να μην το πολυκουράζουμε, πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι και να μην πιάσει η Μπενφίκα του Ζεσούς το τέλειο παιχνίδι της. Εντάξει. Το παιχνίδι και από την Νόβα και από το Open πολύ είναι αισιόδοξοι, γιατί όσα παιχνίδια έχει δείξει το Open στην Τούμπα τα πράγματα πήγαν καλά. Και το παιχνίδι με την Βασιλεία και το παιχνίδι με τη Σπαρτάκ. Όλα αυτά για το Champions League και το παιχνίδι με την Μπεσίκτας προσφάτως όλα κύλησαν ομαλά για τον ΠΑΟΚ. Μακάρι το κανάλι του Προέδρου να είναι γούρικο. Μακάρι. Εντάξει, αν και δεν τα πολύ πιστεύω να σου πω την αλήθεια. Αυτά ναι. Αλλά okay, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Το χρήμα πάντως σε περίπτωση πρόκρισης λένε μεγάλο. Είναι πολύ. Στέργιο, 5 εκατομμύρια έξτρα. Σε πρώτη φάση όχι, αλλά σε δεύτερη φάση ναι, γιατί εάν ο ΠΑΟΚ περάσει, το έχω ξαναπεί, ναι, δεν θα πάρει τον πόνους της UEFA για τους ομίλους του Champions League, ψέματα για τα play-off του Champions League, διορθώνω, γιατί έχει εξασφαλισμένο ο ΠΑΟΚ τους ομίλους του Europa League. Ναι. Οπότε θα δει η UEFA που θα κάτσει μπίλια για να δώσει το ανάλογο πόνους, αλλά μπορεί να είναι και 5 εκατομμύρια μαζί με τα γύρω-γύρω. Σε περίπτωση πρόκρισης, σε περίπτωση αποκλεισμού χτύπα ξύλο από την Μπενφίκα, θα πάρει 7-8 εκατομμύρια από τον όμιλο, σωστά, του Europa League. Ναι, 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 τόσα είναι τα χρήματα, τόσα είναι πάνω κάτω. Εάν θα κουραστεί η ομάδα, δεν θα έχει υποχρεώσεις μέχρι να ξεκινήσουν οι όμιλοι του Europa League και θα έχει πάρει μια ανάσα του ταμείου πολύ μεγάλη. Εάν περάσει την Μπενφίκα, διαβάζω στο Γκαζέτα, θα πάρει άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί η UEFA δίνει συνολικά 30 εκατομμύρια ευρώ στις 6 ομάδες που θα αποκλειστούν από τη διαδικασία των play-offs του Champions League, 4 από το μονοπάτι των πρωταθλητών που είναι ο Ολυμπιακός και 2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών που ελπίζουμε να είναι ο ΠΑΟΚ. Αν λοιπόν περάσει την Μπενφίκα και αποκλειστεί από την Κράσνονταρ, ο ΠΑΟΚ θα βάλει άλλα 5 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Εάν περάσει και την Κράσνονταρ, θα έχει εξασφαλισμένα 20+. Μα 15 είναι μόνο το bonus της UEFA που μπαίνει στον όμιλο. Καλημέρα, πάρε 15. Ωραίο. Άρα, εντάξει, σήμερα πρέπει να περάσει και μετά βλέπουμε, έτσι. Να είμαστε ρεαλιστές. Το πώς, δεν το ξέρω αν είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό με γκολ, αν θα πάει ένα πιο σφιχτό παιχνίδι, αν θα έχουμε παράταση ή όχι. Καλό θα είναι να μην έχουμε πέναλτι. Γιατί ο ΠΑΟΚ όλες φορές κλείθηκε στην Ευρώπη να κερδίσει την πρόκριση στα πέναλτι. Δεν πήγαν τα πράγματα και ιδιαίτερα καλά. Εντάξει, εγώ θα πω, Κώστα, να μην έχουμε έναν ηρωικό αποκλεισμό. Γιατί νομίζω και ο κόσμος έχει κουραστεί με τους ηρωικούς αποκλεισμούς. Πάλεψε και άτυχος και στο... Πάλεψε και αν έμπαινε, ναι, το σούπερ, αν έμπαινε, και... αν έμπαινε του Λούκας, αν έμπαινε το όχι, ένα, όχι, αν δεν έμπαινε το άλλο. Ναι. Όχι ρε Σαλόμι μπάλα, όχι ρε Σαλόμι μπάλα στο σούτ του Στόχ και τέτοια. Γιατί ρε Σαλπικίδη από την κοινή εστία στη Ρωσία δεν το βάλες μέσα και αν τότε δεν, ναι, έχει κουραστεί ο κόσμος από ερωικούς αποκλεισμούς. Ας έχει 5 δοκάρια η Μπενφίκα και ας κάνει μια προσπάθεια και να βάλει κόκκινη να περάσει. Σωστό. Και ας λένε οι Πορτογάλοι μετά η ατυχία και αυτό κτλ.
Έκλεισε τα μάτια του ο Θεός και τέτοια, ας τα κλείσει. Ναι. Παρότι έχουν στον πάγκο το Ζεσούς. Ωραίο όνομα. Ε? Το Ζεσούς, ο Ιησούς. Θα σε λέγανε Κώστα Ιησού. Κώστας Ιησούς. Ζορ Ζεσούς. Ναι. Εντάξει, ωραίος. Όχι, ναι. Γενικά είναι ωραίος. Γενικά είναι μέτρη της τακτικής, ο Πορτογάλος. Όπου και να πήγε σε 20 πρωταθλήματα, ακόμα και στη Βραζιλία και Λιμπερταδόρες πήρε και πρωτάθλημα Βραζιλίας με τη Φλαμέγκο. Δύσκολο μου φαίνεται να το έχει ξεφύγει κάτι. Δηλαδή, ο Ζεσούς θέλει 5 γιαλτσίν της Μπεσίκτας. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εντάξει, ούτε θα παίξει με τόση αφέλεια όπως έπαιξαν οι Τούρκοι, που έβαλε το γιαλτσίν τον Λάνς δεξί μπακ και έκανε πάρτι ο Γιαννούλης στο πρώτο ημίχρονο, ούτε θα επιδοθούν σε ένα ποδόσφαιρο άναρχο. Εντάξει, και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους έχουν. Και φυσικά, Κώστα, δεν θα πιαστεί αδιάβαστος ο Ζεσούς και η Μπενφίκα σε ό,τι αφορά τον Τζόλ, για παράδειγμα. Ναι. Οι Τούρκοι πιάστηκαν αδιάβαστοι. Δηλαδή δεν ξέρανε ούτε το πρόσωπο του παιδιού ενδεχομένως. Να το μάθανε 2 ώρες πριν τη σέντρα. Αυτοί ήταν γενικά ανέτοιμοι οι Τούρκοι τελικά, όπως αποδείχθηκε. Πληρώσαν το καθυστερημένο τελείωμα στη σεζόν τους και πουλήσαν τους παίκτες. Ήταν δηλαδή άνω κάτω η ομάδα τους. Άνω κάτω και διοικητικά και οικονομικά. Εντάξει, τονίζω ότι ακόμα τρέχει έρανος για την Μπεσίκτας, γιατί το άνοιγμα της είναι τεράστιο. Αλλά και προπονητής, νομίζω προς όφελος του ΠΑΟΚ, το είδε πολύ έτσι υπεροπτικά το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις την ομάδα σου, γιατί ούτε ο ίδιος έχει την ομάδα. Θυμίζω ότι δεν έγινε ούτε ένα φιλικό. Κάνει ένα φιλικό, ρε φίλε. Ναι. Δεν μας πειράζει εμάς. Μια χαρά, εντάξει, όλα κύλησαν νορμάλ. Αλλά αν το δούμε από την άλλη πλευρά, κάνει ένα φιλικό. Να δεις λίγο, γιατί έχεις μέσα 5 καινούριους ποδοσφαιριστές και όταν πας να παίξεις με μια ομάδα που έχει εμπειρία στην Ευρώπη, εντάξει δεν είναι Γιουβέντους ο ΠΑΟΚ, αλλά όσο να πεις έχει κάνει και ζημιές. Κάτι είναι, ναι. Κάτι πάντο λίγο πιο κοντρολαρισμένο το παιχνίδι, μην ανοιχτείς πολύ. Οι Τούρκοι μπήκανε μέσα, δεν ξέρω αν τους γίνει, το ΠΑΟΚ μέσα σε ένα μισάωρο τους ρίμαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι δεν θα πιαστεί αδιάβαστος ο Ζεσούς, θα είναι προετοιμασμένος και για τον Τζόλι και για τον Μπέλκα και για τον Άκπομ. Γι' αυτό λέω ότι καλό θα είναι ό,τι πιο απρόβλεπτο υπάρχει σήμερα από πλευράς ΠΑΟΚ, δηλαδή ένα σουτ του ΣΒΑΜ από μέση απόσταση που θα καταλήξει στα δίχτυα. Ή μια κεφαλιά του Ίγκασον σε ένα κόρνερ. Ή ένα σουτ του Γιαννούλη από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ό,τι πιο απρόβλεπτο υπάρχει, πέρα τα συνηθισμένα, καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Κακό δεν θα είναι. Εντάξει. Ναι, είπαμε για το που θα δει ο κόσμος το παιχνίδι και στην Nova και στο Open παράλληλη ζωντανή μετάδοση και φυσικά από το Λίπερο 107,4 από νωρίς θα είμαστε όλοι στο γήπεδο να μεταφέρουμε στον κόσμο πριν καν ανοίξουν οι τηλεοπτικές κάμερες το τι συμβαίνει μέσα έξω και επί τα αυτά στο γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε Πορτογάλοι δεν έχουν έρθει πολύ Αν μπορούσαν θα έρθουν και 50 κόστα δημοσιογράφη. Δηλαδή οι 15-17 που ήρθανε ήταν μετά από παρότριση και του ΠΑΟΚ και της Μπενφίκα ότι παιδιά μην δηλώνετε 50 άτομα, μέχρι 15 μπορούμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε. Υπάρχει, ναι. υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, και για πρώτη φορά νομίζω και σωστά έπραξε ο ΠΑΟΚ, εντάξει δεν μπορείς να αφήσεις τους Πορτογάλους έξω από τη συνέντευξη τύπου του Ζεσούς. Ήταν γύρω στα 15-16 άτομα και μόνο 5 Έλληνες δημοσιογράφοι. Γιατί υπάρχει αυτό το όριο με τον COVID κτλ. Ποιο όριο, εδώ τώρα λέμε στην Κύπρο δεν θα αφήσουν να πάει κανένας. Δηλαδή, και αυτοί οι Κύπροι πια τι μέτρα είναι αυτά, τι κανταρίνες είναι αυτές. Εγώ θα έφερα Κώστα τον Μάριο Φραγκούλη στην Τούμπα. Έτσι, αλλά ρε φίλε, αυτό. Ναι. Δεν ξυπνάνε, δεν ξυπνάω. Φέρεις τον Μάριο Φραγκούλη. Έτσι. Okay, και είσοδος 5 ευρώ. 5 ευρώ. Να πάνε όλα στο καλλιτέχνη. Στο καλλιτέχνη να πάνε όλα και στην ορχήστρα. Εντάξει. Την Κάρη Τούμπα. 28.000 κόσμος. Okay. Και γύρω στις 9 η ώρα κάνει ένα διάλειμμα ο Μάριος Φραγκούλης. Και βγαίνουν οι ομάδες. Βγαίνουν οι ομάδες, παίζουν. 45 λεπτά. Στο τέταρτο να βγει κάποιο ούζο, όχι ο Μάριος Φραγκούλης, να πει 2 τραγούδια. Ναι. Εντάξει, ξαναπαίζουν οι ομάδες και μετά κλείνει την συναυλία ο Μάριος Φραγκούλης, εάν έχει προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Αν δεν έχει προκριθεί, παίρνει τα χρήματα και φεύγει. Καλλιτεχνικό γεγονός. Εντάξει. Καλλιτεχνικό γεγονός. Κοιτάξτε τώρα, Κώστα, αυτά που συμβαίνουν είναι όντως πραγματικά. Έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, όντως. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο πιο φραντικός υποστηρικτής να πει ότι η κυβέρνηση ξέρει τι κάνει. Okay, που σε μεγάλο βαθμό στο ξεκίνημα είχαμε και θετικά δείγματα
ότι ξέρουν τι κάνουν τις κυβέρνησες. Ξέρουν τι κάνουν γιατί τα κλείσαν όλα. Εκείνο ήταν εύκολο. Τα κλείσαν όλα, ήταν εύκολο. Ναι. Και απειλή για τα πρόστιμα και ο κόσμος έμεινε μέσα. Τώρα όμως. Τώρα που η μπάλα καίει, πραγματικά έχει χαθεί. Δηλαδή, τώρα μπλέχτηκαν στη δυσκολία ότι πρέπει να ανοίξει η οικονομία. Σου λέει να ανοίξει η οικονομία, να ανοίξω τα εστιατόρια, να ανοίξω τις ταβέρνες, να τα κλείσω. Ανεβαίνουν τα κρούσματα. Τι κάνω τώρα, τα κλείνω ή τα αφήνω. Και η μεσοβέζικη λύση βλέπεις ότι οδηγεί σε καφενειακές καταστάσεις. Έχει συναυλία με 5.000 κόσμο και δεν αφήνει να ανοίξει το γήπεδο με 15 φιλάθλους. Είναι φοβερό, εντάξει. Είναι, πώς δηλαδή, είναι. Πραγματικά δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Καλά, δεν μιλάμε για το φιάσκο με τις μάσκες. Αυτό με τις μάσκες, δηλαδή, ρε παιδιά, όντως. Αντάξει, βιάζονταν, υπήρχε πίεση χρόνου. Θα μου πεις 5 μήνες τι κάνατε. Ξέρατε ότι το Σεπτέμβριο θα ανοίξει το σχολείο. Έχει παιδιά, τι θα κάνετε. Τίποτα. Ένας δεν τις είδε. Ένας ρε παιδιά, ένας, τα ματάκια μου, ένας. Τα ματάκια μου. Θα πεθάνω και θα διαλυθεί η χώρα σε 3 μέρες. Ένας δεν την είδε ότι ήταν σαν την κοιλιά μου. Σαν το ποσεντόνι που φοράω για πουκάμισο. Αυτή τη στιγμή. Έτσι ακριβώς. Ήρθε το παιδί χθες και λέει μπαμπά. Δες τη μάσκα μου, είναι λίγο μεγάλη. Τη φοράω εγώ, λέει, για δοκίμασέ τη. Τη φοράω εγώ, δεν κάνει ούτε σε μένα, στην κεφάλα μου, που είμαι θερμοσύφωνας με γυαλιά. Δηλαδή, τι να πω, δεν το είδε ένας. Τις μάσκες, Κώστα, είδες ποια εταιρεία τις έκανε? Όχι. Η Νέα Δημοκρατία.gr. Από ό,τι προκύπτει και μπλέχω. Όχι, άντε πάλι. Πάλι σκάνδαλα βρήκατε κι εσείς. Πάλι σκάνδαλα βρήκατε. Τις μάσκες τις έκανε η Εξάλκο. Βιομηχανία αλουμινίου. Η Εξάλκο, ναι, όντως. Το είδα κάπου. Τώρα που το λες. Το είδα προχθές. Δηλαδή πάλι καλά που δεν τις έκανε η Shell ή η BP, ας πούμε. Δηλαδή από ό,τι προκύπτει μια εταιρεία Θεοφανία Μπλούμι έκανε 10.000 μάσκες τιμή μονάδας 1,09. Πήρε 10.000 μάσκες. Μια εταιρεία Χατζημιχαήλ, Μαρία και Σία Ωμικρον Έψιλον έκανε 100.000 μάσκες προς 1,11 η μάσκα. Η Εξάλκο ΑΕ βιομηχανία αλουμινίου έκανε 326.000 μάσκες. Απίστευτο. Επί 1,12 το κομμάτι. Πήρε 400 χιλιαρικάκια η Εξάλκο. 350 συν ΦΠΑ. Εμείς δεν μπορούσαμε και στο Λίμπερο να ράψουμε όλη μέρα. Εδώ είμαστε 40 άτομα. Βέβαια. Βάλε και οι γονείς και αυτά και παρατρεχάμενος, ό,τι είχαμε Η μάνα μου είχε να ράψει, δηλαδή... είχε να ράψει μάσκες. Χειρότερες από αυτές που δώσαν στα παιδάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω. 30 την ώρα θα έραβε. 30 την ώρα. Τέλος αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη χώρα, εντάξει, να μην το πιάσουμε. Και θα έβαζε και σε με θα έβαζε πάνω, σε μεδάκι στη μάσκα. Ή παγέτα, για να είναι large. Για να μην παρεξηγηθούμε, Κώστα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε μη φοράτε μάσκες, γράψτε τα όλα. Καλά, αυτά είναι ανοησίες τώρα, εντάξει. Και εντάξει, ο καθένας πρέπει να προσέχει, πρέπει να είναι υπεύθυνος. Όσο μπορούμε λιγότερο συνωστισμό, λιγότερη επαφή, εντάξει, όχι με ανθρώπους του οικογενειακού μας περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα με αγνώστους ή που δεν ξέρουμε και πολύ, αλλά είναι κατά κοινή ομολογία αποδεκτό ότι έχει καθεί κάπου η μπάλα. Βέβαια έχει καθεί. Και διαβάζουμε από εδώ, διαβάζουμε από εκεί. Ένα απίστευτο debate να πιστούν αυτοί που δεν φοράνε μάσκες ότι είναι καλό, αυτοί να πείσουν τον άλλο τον κόσμο ότι είστε κορόιδα και βόδια που φοράτε μάσκες και έχει καθεί η μπάλα. Τέλος πάντων, ωραία. Ας πάρουν αυτά που, τα μέτρα που είναι να πάρουν. Δεν είπαμε για ενδεκάδα της Μπενφίκα καθόλου. Πάμε γρήγορα, ναι, πάμε γρήγορα. Είναι δύο θέσεις ανοιχτές για τον Ζεσούς. Έτσι φαίνεται, αλλά νομίζω έχει καταλήξει ο Πορτογάλος. Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια. Ο Βερτόχεν μαζί με τον Ρούμπεν Δίας θα είναι δύο στόπερ. Δεξιά ο Αλμέιδα στην άμυνα. Αριστερά ή ο Ταβάρες ή ο Γκριμάλντο. Θα το ξαναπώ, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι ο Γκριμάλντο προερχόμενος από τραυματισμό. Έχει να παίξει βέβαια από αρχές Ιουνίου ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αριστερός μπακ. Μεσαία γραμμή ο Βάιγκλ μαζί με τον Ταράμπ στον άξονα. Ράφα και Έβερτον δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Δεξιά δύο Ράφα, αριστερά ο Έβερτον. Με αποκτητής Βραζιλιάνος Πεκταράς Κώστα. 20 εκατομμυριάκια με μεταγραφή. Πεκταράς. Και στην επίθεση ο Πίτσι από τα δεξιά, δηλαδή στο 4-4-2 και Σεφέροβιτς ή Βινίσιους στα αριστερά. Στο 4-4-2 της Μπενφίκα το βράδυ στις 9. Δεν έχουν καμία τύχη. Και εγώ αυτό πιστεύω. Καμία τύχη. 3-1 για τον ΠΑΟΚ. Καμία το λέω τύχη. Τώρα για να μην λέτε μετά ότι έτσι. Δεν σας το είπα. 3-1 για τον ΠΑΟΚ, 2 γκολ ο Τζόλης και 1 ο Μπίσεσβαρ. Καμία τύχη, δεν υπάρχει Μπενφίκα.
θετική ενέργεια και προχωράμε. Καμία τύχη. Ποια Μπενφίκα. Λοιπόν. Έλα ρε, loser τώρα. Ναι, τώρα που τα χάσαν όλα πριν από δύο χρόνια. Ήταν να πάρουν όλους και τα χάσαν όλα μέσα σε πέντε μέρες. Και φέτος 10 βαθμούς μπροστά και το πήρε η Πότρο. Άσε τώρα. Ποια Μπενφίκα τίποτα, τώρα. Τίποτα, loser. Μας κλέψαν και το σήμα με τον Αετό εκεί, κάνει βόλτες σε κάθε μάτς. Και δεν μας δίνουν δανεικό τον Αετό. Που έτσι. Λέγαμε πριν από δύο χρόνια να πάρουμε Αετό δανεικό κι εμείς. Δεν είμαστε για Αετό. Σύντομα τη φοράνε και κόκκινα. Άρα χ. Άρα χ. Τελειώσανε. Λοιπόν, έγινε αυτά, Στέργιο. Να είσαι καλά. Το βράδυ. Το βράδυ αργότερα. Να είσαι καλά. Στέργιο Αναστασιάδη, τον ακούσαμε. Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε άμεσα διαφημιστικό διάλειμμα. Για ένα λεπτό. Σε επιστρέφουμε με περισσότερη δισογραφία σε λίγο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Τρόικα. Αφού ολοκληρώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Ή τέλος πάντων ολοκληρώσαμε βάσει την επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλα πραγματούδια. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο. Θα στα μεταφέρουμε όλα. Γιατί υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι το βράδυ. Ρε παιδιά. Ήρθε ο Μπρούνο Γκάμα της μεσογραφίας. Έτσι. Που θα πουληθεί και αυτό σε λίγο. Γιατί να μην πουληθεί? Δεν τα λέτε. Μόνο ο ΠΑΟΚ θα πουλάει. Ο ΠΑΟΚ τι πούλησε? Το Λίμιο. Τρεις μέρες πριν το μεγάλο μάτς με την Μπενφίκα. Όντως. Και δεν μιλάει κανείς. Βασικό παίκτη. Βασικότατο. Και δεν έχει δεξί μπακ. Και απέκλεισε και το μάτς από την αποστολή πάλι. Και πήρε λέει τον. Τον. Το Ζίβκοβιτς. που δεν θα παίξει. Θα παίξει λίγο. Λοιπόν, ναι. Αφού πήραμε τα λεφτά εδώ που ρίξαμε. Ναι. Με τον καφέ παίρνεις λεφτά. Με το νερό παίρνεις. Με το νερό παίρνεις. Ένα πρόστιμο που χάλες τον υπολογιστή. Ω, δεν χάλες τον υπολογιστή. Α, εντάξει. Παίρνεις μια μάσκα, Χρύσανθε. Μάσκα. Λοιπόν. Από αυτές τις μεγάλες. Πάμε στο δεύτερο. Για μένα τις κάνανε. Ναι, φίλε. Ούτε καν για σένα δεν είναι πλάκα-πλάκα. Εντάξει, έγινε μια αστοχία στη μάσκα. Αστοχία και τι να τώρα. Κάνει, ρε φίλε. Όχι, ρε, να μην κάνει. Να πάει ο πρωθυπουργός να τις ελέγξει. Να μην δίνει πατήματα. Να πάει τι ο να κάνει. Ο αρμόδιος. Τι να κάνει, να ελέγξει τις μάσκες, να τους πει ρε γκάγκες, είναι για παιδάκια. Ακριβώς. Παρήγγειλε. Ναι. Μα είπε. Θέλουμε μάσκες για τα παιδάκια. Για τα παιδάκια. Δηλαδή, ποιο πανέξυπνο το έκανε αυτό. Ποιο άχρηστο, όχι ναι. Άχρηστο. Ωραία, να απολυθεί. Γιατί πρόκειται περί αχρηστίας, δεν πρόκειται περί αυλεψίας. Έτσι. Έτσι. Και ακόμα και αν οι εταιρείες. Δηλαδή, μας είπε ο Στέργιος πριν ότι το δόθηκε σε τέσσερις διαφορετικές εταιρείες. Εκ των οποίων η μία είναι η Εξάλκο. Εταιρεία αλουμινίου. Πού τα ξέρει κι αυτός, πού τα διαβάζει. Βγήκε, το είχα δει κι εγώ για την Εξάλκο. Τέλος πάντων. Καλά, μπορεί να έχει μια ειδική μονάδα παραγωγής έχουμε... και να τις έβγαλε. Φυσικά. Κάποιος δεν τις είδε πριν. Παιδιά, στείλτε μας ένα δείγμα. Όχι, περίμενε λίγο. Άσε, δεν τις είδε κάποιος πριν. Πάνε στα σχολεία. Δεν τις βλέπουνε. Ότι είναι τεράστιες. Ναι. Μην τις μοιράζετε. Μην τις μοιράζετε. Παιδιά, έλα, καλησπέρα, ναι. Ναι. Ρε, είναι τεράστιες. Ρε, παιδιά, δεν το είδε κανείς. Θα ξεφτυλιστούμε αν βγουνε. Ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα, Χρύσανθε, αυτά έχουν σταλεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι έτσι εύκολο. Ωραία, από πού στάλισαν. Από την Αθήνα φεύγουν. Από την Αθήνα. Φεύγουν... Και στην Αθήνα δεν τις ανοίγει κάποιος, δηλαδή μήπως έχουν πάνω μια τουρκική σημαία. Όχι, γιατί προφανώς και γόντουσαν από το χρόνο και δεν προλαβαίνανε. Γιατί αν θυμάσαι λέγανε δεν θα έχουμε, δεν μας είπανε, Σάββατο και Κυριακή. Είναι λέει... τέτοια για το παγουρίνο. Μήπως βάλανε, άκου λίγο, μήπως κάνανε το μέγεθος για το παγουρίνο μάσκα και το μέγεθος της ναι, ρε φίλε, ανάποδα. Μήπως το κάνανε ανάποδα. Τι λαθέριστε ρε παιδιά, τι λαθέριστε. Καλό πάτε να κάνετε και γελάμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εντάξει, αυτά είναι τα λάθη. Γιατί την ίδια στιγμή βλέπεις με τη μάσκα ασχολείστε, το πλοίο πίσω πήγε. Πίσω, δεν μας είσαμε. Πήγε να γεμίσει, ναι, να ανεφοδιαστεί. Άσε μας, του τσαβούσε τα τέτοια λες, έτσι. Πήγε ό, να ανεφοδιαστεί. Έκανε είναι. Κακάκια και πήγε πίσω. Και μόλις τώρα... είδε τις φρεγάτες. Και τώρα σου ζητάει να αφοπλίσει στοιχείο. Θα το αφοπλίσω μια μαστίχα. Ό,τι λέμε εμείς, πρόσεχε. Άμα γινόταν ανάποδα, αν ήταν σε εμάς και λέγαμε ήρθε για να ανεφοδιαστεί, θα λέγαμε ήττα. Μασίσαμε τώρα που. Επικοινωνία, ρε φίλε. Επικοινωνία, σαν το Άρης Λαμία. Χρύσανθε πήγε να ανεφοδιαστεί και θα ξαναβγεί, να ξέρεις. Να ξαναβγεί. Ξαναβγεί και θα φάει καμιά βόμβα στο κεφάλι. Ναι, ναι, καλά. Τι ώρα μόνο δεν ξέρω. Δεν μασάμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε. Τι ώρα μόνο δεν ξέρω. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είπαμε όσον αφορά στην ειδησιογραφία, τα είπε ο Στέργιος όλα. Ναι. Πράγματι. Για τον Άρη, τι γίνεται. Πουλήσαμε και το Ρόουζ, φιλορροή η ομάδα.
Πες μου έναν που πουλήσαμε. Τρεις μέρες πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τον. Με ποιον παίζουμε? Με την Κόλο. Και πουλάς τον κεντρικό αμυντικό. Άσε με ζεχνάθηκε εσύ. Το Βέλεζ. Το Βέλεζ. Βέλεθ. Το Βέλεθ. Ελεύθερος έμεινε. Κακός, να τον κρατούσες. Λοιπόν. Βασικό center back. Πάμε τώρα να μιλήσουμε στην κανονική εκπομπή και όχι στην εκπομπή του Facebook και της παραφιλολογίας. Και του καφενείου. Να σε ρωτήσω κάτι. Το θέμα του Ρόους το έχει γράψει το Λαμπαουτάρης? Όχι. Δεν ισχύει. Τελειώσαμε. Ακριβώς. Κι άλλος μου το είπε. Ακριβώς. Ποιος σας είπε, παιδιά, ότι πουλήθηκε ο Ρόους? Ακριβώς. Επειδή λέει, το είπε, λέει ένας και το γράφουν όλοι. Το έγραψε λοιπόν ένα site, το Tutto Mercato, το οποίο γράφει ότι νέες περιπέτειες για το Ρόους και τα λοιπά, καθώς τον θέλει, τον θέλει ο Ολυμπιακός και θα προσπαθήσει να τον πάρει. Ναι, αλλά όπου υπάρχει καπνός, λέει, υπάρχει φωτιά. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν το Tutto Mercato και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, μάλιστα, έγραφαν ότι ο Ρόους κλείνει στον ΑΠΟΕΛ. Ναι. Τρεις εβδομάδες πίσω. Το Tutto Mercato, ναι, ναι, και τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, που όταν αφορά τον Άρη το τελειώνουν το ζήτημα, ενώ αν είναι για τον ΠΑΟΚ τα ίδια μέσα ενημέρωση έτσι, λένε έτσι, παιδιά έτσι, αυτό έτσι, και έτσι, εκείνο έτσι, και αν τα δώσω τα λεφτά και τα... Έγραφε ότι ο Ρόους πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Άρα μέσα σε ένα μήνα έχουμε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα, ναι, μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ και μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν έχει κλείσει ούτε στον Ερυθρό Αστέρα, ούτε στον ΑΠΟΕΛ, ούτε στον Ολυμπιακό. Εγώ λέω λοιπόν όμως ότι κάτι συμβαίνει. Ο μάνατζερ, ναι, του είναι δραστήριος. Ο μάνατζερ του ψάχνεται. Είναι δραστήριος. Ψάχνεται. Είναι μια πραγματικότητα. Α, μπράβο. Είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καλό, Χρυσανθέ, όμως, για τη λειτουργία της ομάδας. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα πουληθεί ο παίκτης. Αν είναι, έχει το μυαλό του αλλού. Έτσι. Και είναι στη διαδικασία αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να πηγαίνει στις επιταγές αυτές και να κάνει άνω κάτω την ομάδα οποιοδήποτε. Και τα δημοσιεύματα, επειδή είναι Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη περίπτωση, τρεις μέρες πριν από το ματς, να λέμε πάει στον Ολυμπιακό. Ενώ αν γινόταν αντίστοιχα για τον ΠΑΟΚ, θα λέγαμε αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Άντε πάλι. Αυτό θα λέγαμε. Δεν θα λέγαμε έτσι. Αυτό θα λέγαμε. Δεν θα λέγαμε αυτό έτσι. Αυτό θα λέγαμε. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και τέτοια θα λέγαμε. Και για τον Άρη λέγεται αυτό. Λοιπόν, στην ουσία του πράγματος. Δεν υπάρχει καμία πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ρόους. Καμία. Εδώ το φίλος... άνω μάνατζερ του. Εδώ ένα φίλο μου λέει είναι τελειωμένο, λέει, να ξέρει, λέει, πουλήθηκε. Ωραία. Θα φύγει. Όπω ήταν τελειωμένο και, του... Πο... και πολλά άλλα. Όπω ο Μπρούνο Γκάμα που έφυγε από τον Άρη. Όπω το Φετφατζίδη. Κάτσε, ρε φίλο, Φετφατζίδη πήγε και γύρισε, ρε Χρυσαθέ. Πήγε και γύρισε, αλλά γράψαν ότι τελείωσε, ότι υπέγραψε. Αφού τελείωσε, αφού θα πήγε. Πρέπει... Δεν υπέγραψε. Ναι, δεν έδωσαν τα λεφτά οι άλλοι. Εμεί δεν γράφαμε ότι υπέγραψε. Εμεί γράψαμε ότι υπάρχει προφορική τώρα συμφωνία. Άμα είναι μπαταξή ο άλλο τώρα. Τι... άρα εδώ πώ τελείωσε. Το θέμα είναι ότι η ομάδα είχε δεδομένη την πρόθεση πώλησης του αθλητή. Αυτό λοιπόν που λένε από την πλευρά του Άρη δεν υπάρχει καν πρόταση αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό. Τώρα, γιατί γίνεται ο συνδυασμός αυτός? Αυτό, ναι, εντάξει. Θα σου πω γιατί γίνεται ο συνδυασμός. Ναι, ναι, πες. Ο Ολυμπιακός δίνει το Σεμέδο. Όντως. Αν τελειώσει το θέμα του Σεμέδου, ο Ρόους είναι ένας από τους παίχτες που έχει στη λίστα του ο Μάρτινς. Και λογικό. Αυτό. Ναι. Τίποτα παραπάνω. Τον θέλει. Λιγότερο. Εγώ θα σου πω. Αν ο Ρόους μπει σε ένα τραπέζι. Ναι. Ανταλλαγμάτων, παράδειγμα, για να πάρει ο Ολυμπιακός τον Ματέο Γκαρσία και να γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Εμένα δεν θα με χαλούσε. Αλλά. Πάλι, πάλι βήμα για σχόλια πάλι. Δεν με ενδιαφέρει. Καλά. Αλλά το γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αυτή τη στιγμή επαφή για τον Ρόους. Πρόταση. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός πουλήσει το Σεμέδο και έρθει στον Άρη και δώσει κανένα εκατομμύριο, να τον τυλίξει, να τον στείλει. Και να μην ακούσει κανέναν. Στα παπάκια σου. Άντε δεν πάλι γίνεται όλοι να κάνουν την πολιτική τους με βάση τις οικονομικές τους ανάγκες, τα δεδομένα τους, τις συμμαχίες τους και ο Άρης να έχει συνεχώς ένα μπούλινγκ επικοινωνιακό, γιατί αυτό γίνεται. Ένα μπούλινγκ επικοινωνιακό το οποίο. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Χρήσανθε και δεν έχει ανάγκη να κάνει συμμαχίες. Δεν μπορεί να. Κανονικά δεν θα έπρεπε να κάνει συμμαχίες. Αν δεν κάνει συμμαχίες θα ξαναπέσει. Κώστα. Αυτό είναι αδυναμία. Τότε δεν είναι σε μεγάλη φυσικά, ομάδα. Γιατί είναι αδυναμία, οι μεγάλες ομάδες είναι. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι αδύναμος. Ισχυρή. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι αδύναμος. Που δεν έχει συμμαχίες. Που έχει συμμαχίες. Με ποιον έχει συμμαχίες? Με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα διαστόματος σου Μάκη Γκαγκάτση στην τηλεόραση. Ναι, πάμε, είμαστε μαζί με τον Παναθηναϊκό. Σποραδικά. Όχι σποραδικά. Όπου το συμφέρει. Και ο Άρης, όπου το αυτό συμφέρει. Λέγεται πολιτική, δεν λέγεται συμμαχία. Και του Άρη πολιτική είναι. Ο Άρης ψήφισε λοιπόν υπέρ της πρότασης Αλαφούζου την τελευταία φορά. Αυτό το ψήφισαν όλοι. Δεν το ψήφισαν όλοι, κάνει λάθος. Μόνο ο Αλαφούζος επίσης. Την τελευταία φορά σε σχέση με την ΕΠΟ του γραμμένου ψήφισε ό,τι και ο Ολυμπιακός. Όχι ό,τι και ο ΠΑΟΚ.
Εκεί γιατί δεν βγήκαμε με επιχαίους τίτλους να πούμε ψήφισε Ολυμπιακό Αλαφούζος. Άρα ο καθένας. Αλλά κάναμε ακριβώς κάνει το αντίθετο. Κάνει την πολιτική του ανάλογα με το θέμα. Και επικοινωνία το ίδιο κάνει. Εκεί επικοινωνία, η το επικοινωνία ίδιο λοιπόν λέει. Και ο Άρης δεν χρειάζεται να κάνει συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Βαράτε τον Άρη από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει η επικοινωνία. Βγαίνει ο Πανουριάς, σήκωσε το θέμα. Βγαίνει ο Κούγιας και ξεσκίζει τον ΠΑΟΚ, ρίξτε το θέμα. Χρήσανθε αυτό το λες, γιατί λοιπόν, ένα site το γράφει αυτό που όχι, είναι ιδιοκτησία του Σαββίδη. Όχι, εσύ με αυτούς ασχολείσαι μόνο. Όχι ένα site, κάνεις λάθος. Εγώ δεν είδα σε άλλα site τέτοια πράγματα. Κάνεις λάθος, η γραμμή είναι. Κάνεις λάθος, η γραμμή είναι. Τι λες, τι λες. Δεν ανοίγεις τώρα τελευταία Sport FM. Γι' αυτό. Α, δεν ανοίγω, ναι, δεν ανοίγω. Γι' αυτό. Δεν ανοίγω. Υπάρχουν συγκεκριμένα site που είναι οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού οι περισσότεροι που το κάνουν. Οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ φυσικά. Ασχολούνται με τον Άρη, αλλά είναι φυσιολογικό και εμείς ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα να χτυπάνε τον Άρη. Ναι. Οι φίλοι μου στο Sport Time τώρα είδαν ότι φεύγει ο Φετφαντζίδης. Δύο μέρες πριν το ευρωπαϊκό. Το περιβάλλον του λέει ότι. Τέτοια δημοσιεύματα δεν βάζουμε όμως για τις άλλες ομάδες. Φίλε. Εντάξει, καλά, ωραία. Εντάξει, αυτή και εμείς εντάξει. Να βγαίνετε να τα λέτε. Ο Άρης επισήμως. Βγαίνουμε και τα λέμε. Επισήμως. Δεν είμαι ο Άρης. Ο Άρης επισήμως. Εγώ λέω την άποψή μου. Εντάξει, εσύ το λες δημοσιογραφικά, δεν σημαίνει ότι. Το τι κάνει ο Άρης είναι θέμα δικό του και κρίνεται. Άρα γι' αυτό βάλετε με δύο λάμδα και αλφαγιώτα. Γι' αυτό βάλετε γιατί Κώστα δεν έσκυψε το κεφάλι στην ΕΠΟ. Αυτή τη συγκεκριμένη. Γι' αυτό βάλετε. Γιατί δεν κάνει τα χατήρια. Και άλλο θα πει ότι βάλετε γιατί πήγε με τον Ολυμπιακό. Γιατί ρίχνει τέσσερα, γι' αυτό βάλετε. Καλά τώρα για ένα μάτσο τώρα και εσύ. Όχι, μόνο στο και στο Παναθηναϊκό έριξε τέσσερα. Γιατί δεν θέλουν να είναι ο Άρης του χρόνου στην Ευρώπη, αλλά θέλουν να είναι ο Παναθηναϊκός Κώστα. Εντάξει. Γι' αυτό Κώστα μου. Η Παναθηναϊκή λογικό να το γι' αυτό, αυτό Κώστα μου και οι σύμμαχοί του Κώστα μου. Του ΠΑΟΚ δηλαδή. Και οι σύμμαχοί του Κώστα μου. Και είναι κακό ο Άρης να κάνει συμμαχία με τον Ολυμπιακό και να παίξει κάνει φιλικό, αλλά είναι καλό να παίξει ο ΠΑΟΚ φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός διαχρονικά στα έτη είναι το light. ΠΟΚ δεν έκανε. Είναι light. Χειρότερα έχει κάνει τον Ολυμπιακό με τον Βαρδινογιάννη επί μια 20 ετία. Εδώ τον περνάνε σαν light τον Παναθηναϊκό. Φυσικά τον περνάνε σαν light, αφού στην τράπεζα ο Βαρδινογιάννης μας έβαλε. Βέβαια, είναι φυσιολογικό. Και εμένα με έβαζε. Για χαρά, ρε φίλε, θα ήμουνα. Θα ήμουν αγνώμων αν με βάλει ο Μαρινάκη στην Πειραιό στη διευθυντή. Ναι, βάλε με ρε. Μια χαρά τον αποθεώνω. Βάλε με στην τράπεζα να μετράω 8 ώρες τα αυτονομίσματα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά μη δώρα. Αυτό το bullying λοιπόν στον Άρη δεν περνάει. Να ξέρετε πλέον. Μια χαρά δεν περνάει. Περνάει σε εσάς. Μεταξύ σας τα λέτε. Μια χαρά περνάει. Γιατί Αργιανή. Εσύ λες ότι η ομάδα βάλετε επικοινωνιακά, όχι εμείς. Βάλετε επικοινωνιακά. Άρα μια χαρά περνάει το bullying. Έχει όμως, φίλε, έχει όμως. Όχι ομάδα. Εμείς έχουμε τις άμυνες να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και να λέει ενημερώνουμε σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για τον Ρόζ λοιπόν δεν υπάρχει αυτή δεν υπάρχει. Ωραία. Θέμα. Αν θα προκύψει στην πορεία, δεν μου φαίνεται απίθανο να προκύψει στην πορεία θέμα. Λόγω του Σεμέδο. Αν δηλαδή πωληθεί ο Σεμέδο, ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει ένα στόπερ 100%. Τώρα, αν θα είναι ο Ρόζ αυτός ή οτιδήποτε άλλο, ας κάνει την πρόταση στον Άρη και αναλόγως να αποφασίσει ο Άρης αν τον θέλει. Να τον δώσει, να τον πάρει ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να τον δώσει. Μεθαύριο παίζουμε μάτσε, φίλε, και εμείς μιλάμε για τα μεταγραφικά τώρα. Όχι, εσύ έθεσες πρώτο θέμα. Άρα, να λοιπόν πώς έγινε ο στόχος τους επετεύχθη. Κώστα, όλα τα site χθες το βράδυ. Να αποπροσανατολιστεί. Όλα τα site χθες το βράδυ. Το SDNA, το Gazeta, το 10, το Sport 24, όλα τα μεγάλα site. Αφού ξέρεις πώς λειτουργούν αυτοί τώρα. Θα ρίξει και δεν ήσουν. Ναι. Άλλα site, επειδή ήμουνα. Ο καθένας επειδή το γράφει ο ένας μετά λέει. Ναι, καλά, εμείς δεν θα βάλουμε για το ρόλο. Λίγο. Υπάρχουν site λοιπόν που βάζουν σε εισαγωγικά το δημοσίευμα ότι οι Ιταλοί λένε αυτό. Που αυτό είναι φυσιολογικό. Και υπάρχουν και αυτοί που προχωράνε ότι παίρνει από τον Ολυμπιακό. Παίρνει από τον Άρη ο Ολυμπιακός τον ρόλο. Δίνει ο Άρη. Τελειώνει του ρόλο τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τελειώνει, δεν υπάρχει παίρνει. Τουλάχιστον σήμερα, τουλάχιστον την ενέργεια που έχουμε εδώ. Μας λέει ψέματα από τον Άρη. Δεν μιλάμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Οι ρεπόρτερ πάντως Ολυμπιακού λένε το ίδιο. Οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, όχι οι ρεπόρτερ άλλων που είναι κόντρα στον Ολυμπιακό ή τον Άρη, λένε το ίδιο πράγμα κι αυτοί. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ να σου πω κάτι, επειδή τα έχω δει όλα στην πορεία δημοσιογραφικά, μπορεί να λένε έτσι γιατί παίζει μάτς. Δεν το αποκλείω. Ναι. Δεν προκύπτει πάντως αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν αύριο μεθαύριο προκύψει, θα το δούμε στην πράξη. Εγώ είμαι σε αυτά τα πράγματα πάρα πολύ απλός πλέον. Κόκο. Κόκο ντράχμα. Κόκο ντράχμα, ναι. Εντάξει. Αξιολόγησε το εσύ που βάζει τα λεφτά. Σόμπα. Καρυπίδι. Σου κάνει πρόταση. Δώσ' τον. Δεν σου κάνει πρόταση. Απέριψε την να πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, Κώστα. Μία η ώρα πήγε. Γιατί βγήκατε αργότερα. Έχουμε χορηγούς. Γιατί βγήκατε αργότερα. Δεν βγήκαμε αργότερα. Τι έγινε. Είχαμε το Στέργιο και έδινε σημαντικές ειδήσεις. Άρα βγήκατε αργότερα. Και 36 βγήκαμε. Ωραία, σε 3 λεπτά θα. Ωραία, σε 3 λεπτά. Θα βγούμε για να πάμε και στους χορηγούς. Τι άλλο έχουμε να πούμε για Άρη.
Το Ρίτζι Καζίνο είναι δίπλα μας. Πάντα και στον Άρη μας. Και στο, ναι. και στο Λαμποντάζ και, είναι... και στο ΠΑΟΚ 24 και, είναι στο Λίμπερο ασφαλώς, και παντού. Ασφαλώς δίπλα μας. Ναι. Με ωμέγα. Με μάσκες κανονικές. Όχι με, με τεράστιες. και με προνόμια και με αυτοκίνητα και με χαμός γίνεται φίλε. Με κληρώσεις. Με Lucky 7 χαμός. Όλα αυτά, ε. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και αν δεν έχετε πάει να πάτε, να γραφτείτε, γιατί θα έχετε έξτρα προνόμια όλοι εσείς που θα γραφτείτε για πρώτη φορά. Όλοι εσείς που το σκέφτεστε, μην το σκέφτεστε πλέον. Υπάρχουν προνόμια φοβερά, υπάρχουν κληρώσεις, υπάρχουν διαγωνισμοί, υπάρχουν έπαθλα, χρηματικά, αυτοκίνητα κτλ. Έτσι, και όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια υψηλή εμπειρία διασκέδασης, με εξυπηρέτηση high level. Και όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι είναι ο πιο ασφαλής προορισμός διασκέδασης στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης, με χώρους ανοιχτούς και για τους καπνίζοντες, έτσι, για όσοι είχαν την, έτσι, αυτή την αναστολή ότι να δεν πάω γιατί καπνίζω και πού θα καπνίζω και τα λοιπά. Υπάρχει χώρος και με αρκετά μηχανήματα και με τραπέζια για blackjack και με ρουλέτες και για τους καπνίζοντες. Άρα όλα οδηγούν στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης. Ο Ουκρανός προπονητής έχει κάνει δηλώσεις για τον Άρη. Λέει ότι να προσέξουμε πολύ τον Γκάμα. Είναι καλός ο Άρης, αλλά έχει και αδυναμίες. Οι συνεργάτες μου λέει ασχολήθηκαν με συγκέντρωση πληροφοριών για τον αντίπαλο κτλ. Είδα τα δύο τελευταία παιχνίδια του Άρη, το φιλικό με τη Σάλκε και την αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στη Λαμία. Μάλιστα. Έχει δηλαδή τα παιχνίδια με το Βόλο, το παιχνίδι με τη Σάλκε, το παιχνίδι με τη Λάρισα και το παιχνίδι με τη Λαμία. Ο συγκεκριμένος, ο Κωστίσιν και έχει δει. Ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσει τον Άρη με βάση την εικόνα που είχε ο Άρης στα παιχνίδια αυτά. Ναι, μπράβο, ναι. Το εύχομαι ολόψυχα. Σωστό. Και θέλω να αντιμετωπίσει. Θέλω να μην ασχοληθεί δηλαδή καθόλου με το Φετφατζίδι. Πραγματικά. Να νομίζει ότι ο σέντερ φορ μου είναι ο Μαντσίνη. Και επίσης ότι θα παίξω με 4-3-3. Που έπαιξε σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό θέλω. Μάλιστα, λοιπόν. Μόνο στον Γκάμα εστιάζει γιατί έχει παίξει λέει και στην Τνίπρο και τα λοιπά. Το ξέρουν πιο πολύ. Και το ξέρουν και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Εγώ θέλω από τον Άρη να παίξει ένα 50% παραπάνω, γιατί τον μπορεί, σε σχέση με το χάλι που είχε με τη Λαμία. Αυτό θέλω. Ένα 50% παραπάνω. Επειδή είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, προσπαθούν, κάνουν, ράνουν και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο παιχνίδι για τους Ουκρανούς, αλλά βγάζουν και αυτοί μια αισιοδοξία. Φυσιολογικό είναι. Τι να πούνε, θα πάμε να χάσουμε. Θα πάμε να κερδίσουμε. Καλά, εννοείται. Να τι, εννοείται. Θα τα πούμε. Θα πούμε κι άλλα περισσότερα για το παιχνίδι αυτό. Για το ροζ νομίζω το σας είπα τι συμβαίνει. Και από εκεί και έπειτα είναι θέμα του Καρυπίδη αν γίνει πρόταση να τη χειριστεί και να κάνει ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και αυτή την απόφαση του την τελική. Ναι. Στη συνέχεια θα κληθούμε και εμείς να τη σχολιάσουμε. Πέμπτη είναι το must. Πέμπτη είναι το must. Τι ώρα? Στις 9. Ποιο το δείχνει? Εγώ. Ο Λίμπερο. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής και ο Μαρμαρίδης, έπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Η μεγαλύτερη ποσότητα των επίπλων των καταστημάτων Μαρμαρίδης παράγεται από ελληνικά χέρια, πολύ σημαντικό αυτό. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι υπάρχει νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή και με μια πάρα πολύ ωραία προσφορά τώρα για διπλό για καναπέ που γίνεται κρεβάτι κτλ. Όλα αυτά στο Μαρμαρίδης. .gr και με πάρα πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα ολοταχώς, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αποθεών ο Κλάτεμπερκ, ο Άγγλος, που θυμάστε τι έλεγα όταν ήρθε, σε αντίθεση με το τι λέει ο Ολυμπιακός. Γιατί εγώ λέω αυτό που θεωρώ σωστό. Έλα, άστα σάλια τώρα. Περίμενε, όχι σάλια, γιατί μην πλατιάζεις τώρα. Ο Ολυμπιακός όλο που ήταν επίδεση. Πλατιάζεις μας, κούρασες. Ο Κλάτεμπερκ λοιπόν έκανε ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Ζητάω εδώ και ένα χρόνο που υπάρχει το ΒΑΡ. Όλοι το ζητάνε. Να δίνονται οι διάλογοι από το ΒΑΡ. Όχι όλοι. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει ζητήσει. Άντε με τον ΠΑΟΚ πάλι. Δεν το έχει ζητήσει. Δεν ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Ο Γραμμένος δεν το έκανε με τον Περέιρα. Γιατί ο Περέιρα μπορεί να μην ήθελε. Ο Κλάτεμπερκ έχει κάνει κάτι επικό. Καταρχήν ξεφτιλίζει όλους όσους είπαν ότι είναι γκολ κανονικό της Λαμίας. Καταρχήν μιλάς για κάτι το οποίο ο κόσμος δεν ξέρει γιατί μιλάς. Εσύ το ξέρεις. Πες μας την είδηση. Πες μας την είδηση. Κάνω πρόλογο, περίμενε. Ναι, λες ότι ο Κλάτεμπερκ ξεφτιλίζει. Πού, τι, ποιος, πότε. Περίμενε, άσε με να το πω. Πες μας. Σου λέω, κάνω πρόλογο. Ναι. Κάνει αυτό που ζητάω ένα χρόνο. Μάλιστα. Και με ειρωνεύονταν κάποιοι. Και πώς θα γίνει αυτό κτλ. Επίσημη ανακοίνωση ΚΕΔ.
ΕΠΟ με βίντεο που δίνει τους διαλόγους του ΒΑΡ την ώρα των αγώνων. Ωραίος. Και ξεφτιλίζει βαρούχες, κάκους και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι λέγανε άλλα. Αξιοπρεπείς κυρίους. Αξιοπρεπέστατη. Την κρίση τους λέω εγώ. Λέγανε άλλα και μπήκαν και τίτλοι. Για να δω τώρα εσείς που βάλατε ότι είναι κανονικό το γκολ της Λαμίας. Σωστό το πέναλτι της Λαμίας και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της. Ακριβώς. Σωστό το πέναλτι υπέρ του Πανετολικού με τον Όφη. Ορθώς δεν αποβλήθηκε ο παίκτης του Βόλου με τον Ατρόμητο. Το μοναδικό λάθος που σημείωσε ήταν από τον τελικό με το φάουλ που δεν δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ από τον Γκάιπερ στο όριο της περιοχής. Όντως. Σωστό. Φαουλάρα. Λέω όμως το εξής. Τη μια μέρα θα είναι σωστό το ένα πέναλτι, την άλλη το φάουλ. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό για μένα. Σημασία έχει ότι ο Κλάτεμπεργκ κάνει κάτι που έπρεπε να κάνουν όλοι. Έτσι. Στην Ελλάδα υπάρχει καχυποψία. Στην Ελλάδα υπάρχει το είπε στο ΒΑΡ, όχι δεν το είπε το ΒΑΡ, όχι του το είπε, όχι δεν του το είπε, όχι το ένα, όχι το άλλο. Βγάζει το διάλογο το ΒΑΡ του διαιτητή με τον βαρίστα. Κάτι που σημαίνει ότι αν φωνάζει στον Κομίνη ο άλλος, όπως έλεγε ο Σέζος, είναι πέναλτι. Και του έλεγε ο Κομίνης παίζουμε. Ναι. Καταλαβαίνουμε αυτομάτως ποιος έχει κάνει το λάθος ή ποιος δεν έχει δει ή δεν έχει δει. Ναι. Και ο διαιτητής την επόμενη φορά που θα παίξει θα το ξέρει αυτό. Θα ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει ματσακονιά, θα εκτεθεί. Ακούστε λοιπόν εσείς και βάλτε μου πάλι το Βαρούχα που είπε ότι είναι πέναλτι και κόκκινη. Και το αναπαρήγατε κιόλας όλοι. Για ακούστε λίγο τι λέει ο Κλάτεμπεργκ. Ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι ο υπεύθυνος της ΚΕΔ. Μεταξύ τους. Ακούτε το ΒΑΡ. Ακούτε αυτόν τον μανούχο στο ΒΑΡ. Στο 63ο λεπτό του αγώνα, ένα γκολ ακυρώθηκε ως φάουλ για επικίνδυνο παιχνίδι. Αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση για τον διαιτητή, καθώς υπάρχουν πολλά περιστατικά που πρέπει να ελεγχθούν μετά. Για ακούστε λοιπόν. Υπάρχει ένα πιθανό offside, ένα πιθανό χέρι αμυνόμενου και ένα γόνατο του επιθετικού, το οποίο σηκώθηκε ψηλά στην προσπάθειά του για να σκοράρει τον γκολ. Παράβαση offside δεν υπάρχει. Ούτε παίξιμο μπάλας με το χέρι από τον αμυνόμενο. Ό,τι είπα. Όμως ο επιτιθέμενος παίζει την μπάλα με επικίνδυνο τρόπο, ο οποίος είχε ξεκάθαρη επίδραση στην ικανότητα του αμυνόμενου να παίξει την μπάλα με το κεφάλι του. Η απόφαση της ΚΕΔ είναι φάουλ υπέρ του αμυνόμενου, χωρίς κάρτα, καθώς το γόνατο του επιτιθέμενου είναι πολύ ψηλά και κάνει επαφή με το κεφάλι του αμυνόμενου. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο Τσαλτίδης πριν και τι σας έλεγαν οι άλλοι, οι δήμονες. Ναι. Εγώ χαρακτηρίστηκα οπαδός δημοσιογράφος και αυτοί χαρακτηρίστηκαν έγκριτοι δημοσιογράφοι. Ο αρχιδιαιτητής καθηγητής είπε ότι είναι πέναλτι και κόκκινη. Αυτό παίξανε τα μεγάλα site και όλοι οι αντιαριανοί. Τι έγινε στην πραγματικότητα, τι θα γινότανε επί Περέιρα, θα επικρατούσε η άποψη εκείνη. Χίλια μπράβο στον Άγγλο. Ναι, χίλια μπράβο στον Άγγλο και να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση. Ότι εσφαγιάστη η Λαμία θα λέγανε. Ακριβώς. Αυτό λέγανε. Θα έμενε η πιτσιλιά. Μα αυτό γράφανε. Και αυτό λέγανε. Όχι μόνο ότι εσφαγιάστη. Ότι μπήκε στο δεύτερο. Ότι μπήκε ο Άρης, τους έδιρε. Τους έδιρε. Και γι' αυτό τα κάνανε. Ναι. Και τα γράφουν και οι συνάδελφοι. Τους ξεφτιλίζει ο Άγγλος. Χίλια μπράβο. Και να σου πω κάτι. Θα υπάρχει φάση το οποίο θα είναι ανάποδα. Καλά, εννοείται. Θα υπάρχει φάση δηλαδή που θα έχει ευνοηθεί ο Άρης. Έτσι. Και θα βγει και θα το πει. Αλλά πλέον, αν δεν κάνει κοπτοραπτική, δηλαδή να μην τη βάλει μια φάση και να βάζει μια άλλη, ο Άγγλος έχει κάνει, μπορεί να έχει σώσει, φίλε, το θέμα της αξιοπιστίας του ποδοσφαίρου. Μόνο αυτό που το βγάζει προς τα έξω είναι πολύ ωραίο. Άκου, περίμενε, κι άλλο έχει. Περίμενε. In the 63rd minute, a goal was disallowed. Ο ίδιος είναι. This is a difficult decision for the referee, as there are many. Αυτό που ακούσαμε πριν είναι μετάφραση από το μέλλον. Τώρα το λέει, είναι τρέξτο τώρα αυτό, τρέξτο. Μην πειράζει, όχι, άκου offside, a defender handball, and a high knee from the attacker who eventually scores the goal. However, there is no offside or handball, but the attacker does play the ball in a dangerous manner, which was had a clear impact on the defender's ability to play the ball with his head. The CRC decision is a defensive free kick and no disciplinary action as the knee of the attacker is aimed too high and made contact with the defender's head.
αυτό που έκανε ο Κλάτεμπεργκ τελειώνει μία από τις μεγαλύτερες πλήγες του ποδοσφαίρου μας. Την προπαγάνδα και την παραφιλολογία με ειδικούς διαιτησίας οι οποίοι πληρώνονται από συγκεκριμένα συμφέροντα ή κάνουν μία δουλειά με βάση την άποψή τους, η οποία όμως όπως φαίνεται δεν είναι σωστή. Χρυσανθέ, γιατί όπως δεν υπήρχε ένα. Μπορεί να κάνει λάθος και ο καθηγητής διαιτησίας. Όχι, ο καθηγητής διαιτησίας δεν κάνει λάθος. Μπορεί να μην το δει καλά. Δεν γίνεται να μην υπάρχει χέρι και να λέει χέρι. Αφού κόλλησε και το πλάνο. Μα το, δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό είναι η τέτοια. Κόλλησε την μπουνιά ενώ δεν έρχεται σε επαφή με το χέρι. Και το στιγμιότυπο που κάνει είναι σαν το πάτημα του Ιντέγε στην κόκκινη κάρτα στο Μάνταλο. Ναι, ναι. Και την ίδια στιγμή του Γιαννούλη στον παίκτη του Παναθηναϊκού δεν το κολλάει. Oh. Καθορίζει. Το Open, το Mega, το κάθε κανάλι ιδιοκτήτη ομάδας και καναλιού, πού θα εστιάσει, πού θα μοντάρει. Αυτό πρέπει να αναλύσουμε σαν, εδώ, σαν λοιπόν, κοινωνία. Εδώ λοιπόν η ΚΕΔ ξεβρακώνει όλους αυτούς. Όλοι είπανε κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Δεν υπάρχει χέρι. Η ΚΕΔ του γραμμένου όμως που κράζεις. Μπράβο στο γραμμένο. Ο Κλάτεμπεργκ Κώστα. Ο Κλάτεμπεργκ τι είναι. Ο Κλάτεμπεργκ. Του γραμμένου τον είναι. Οποίο κράζει ο. Πλεουίτα, τζαμπουίτα. Τον... Δεν τον πληρώνω γραμμένο, εγώ τον πληρώνω. 25.000 το μήνα. Εγώ τον πληρώνω. Εσύ, ποιος εγώ τον πληρώνω. Όπως πληρώνω και τον Περέιρα. Ο Άρης. Ο Άρης, ο Πάοκ, ο Ολυμπιακός. Αφού είπες εσύ δεν είσαι Άρης. Τι είμαι. Δεν είσαι ο Άρης, είσαι δημοσιογράφος. Είμαι κομμάτι. Οι ομάδες εννοείς τον πληρώνω. Οι ομάδες, αυτό εννοώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Χίλια μπράβο. Θες να ακούσουμε και τις άλλες φάσεις. Όχι. Δεν θες. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής η Ιντερβέτεν, κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία cash out, live streaming και επίσημος χορηγός είναι βεβαίως η Ιντερβέτεν της ελληνικής Super League, η οποία πραγματικά αποκτά άλλη διάσταση με την πρωτοβουλία αυτή του αρχιδιαιτητή του Κλάτεμπεργκ, ο οποίος. Τα αναλύει και πολύ ωραία. Βέβαια, Χρήστανθε, τώρα εμείς οι Έλληνες, οι καχύποπτοι, κλασικά οι Ελληνάρες, θα πούμε ναι, αλλά όταν θα γίνουν λάθη θα τα βγάλει να τα πει. Γιατί τώρα προφανώς έβγαλε μόνο ότι είναι σωστές όλες οι αποφάσεις. Όταν θα γίνουν οι γκάφες από τους διαιτητές θα τα βγάλει. Μην απαντάς στο κινητό στην ώρα που έχεις εκπομπή. Ω, τι ζούμε. Λοιπόν, μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και ο Mr. Gold, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενελή, αλλά και μουσακά, παστίτσιο και σουφλέ, ριζότο, κάθε μέρα κάτι καινούριο. 2-31-0-62-85-86, Mr. Gold από τη μία το μεσημέρι και τη μία το πρωί, Μεσολογγίου 2 στις Σικές, με πολύ ωραίες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες πίτσες 12,5 ευρώ, τρεις τετράγωνες 16 ευρώ, καλό. Δύο μεγάλες μακαρονάδες και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ, τέσσερις βεντάλιες μόνο 10,5 και πολλές. Ακόμη λοιπόν και βεβαίως 62-85-86 για τον delivery από τον Mr. Gold που και σήμερα είναι μαζί μας. Μαζί μας. Είναι μαζί μας. Χρυσανθέ. Ναι κάτσε μιλάω με τον διευθυντή τώρα. Είναι μαζί μας Χρυσανθέ. Πω. Μαζί μας και τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης με λαχταριστές και ολόφρεσκες. Τούρτες, πάστες σιρουπιαστά, κεράσματα παγωτά με συναγώνησες γεύσεις και με στέβια, προφιτερόλ, σοκολατόπιτες αλλά και νησίσιμα γλυκά. Στα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδη θα βρείτε επίσης τα καλύτερα ψωμιά στην πόλη. Σωστά. Χωριάτικο βυζαντινό, παραδοσιακό ζέας που τρώει η Μέρκελ, ζυμωτό, όλα αυτά σε περιμένουν στο Νικολαίδη. Ένταξη να κάνει. Ναι. Στον Εύωσμο με δύο καταστήματα Καραολί και Δημητρίου 2,37 και 163. Στο Λαγκαδά απέναντι. Στην οδό Λαγκαδά. Στο Άκου, Λαγκαδά απέναντι ναι. Τον ΟΑΕΔ. Ναι. Νικολαίδης, η πιο γλυκιά σου σχέση. Άκου λίγο τι θα κάνετε. Θα πάτε και θα παραγγείλετε όσοι έχετε για βαφτίσεις, για πάρτι κτλ. Ναι, ναι. Πιτσάκια. Α, ωραία. Εκπληκτικά. Σ' άρεσαν. Σαντουιτσάκια χοντογκάκια. Φανταστικά. Και κάτι άλλα περίεργα με από πάνω με σου. Πώς λέγεται αυτό, ρε φίλε, μέσα. Έχει μέσα. Σως και, ναι, και έχει μέσα... από πάνω γαλοπούλα ή ανάλογη σαλαμάκι ό,τι δεν... Αυτά πώς λέγονται καναπεδάκι. Αυτά, ναι, με, αυτά. Καναπεδάκι. Εκπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Εκπληκτικά. Λοιπόν, να πούμε καμιά είδηση. 25 είναι ρε Κώστα, είπαμε. Πιο μεγάλη είδηση από αυτή δεν υπάρχει. Ποια είναι αυτή. Από τον Κλάτεμπεργκ και τη δικαίωση των θέσεών μας. Ο Κλάτεμπεργκ αυτό που έκανε πράγματι ήταν πάρα πολύ ωραίος.
Πάρα πολύ ωραίο. Για εσά που λέτε δεν ακουγόμαστε, παιδιά, το ξέρουμε. Έχει πέσει το ρεύμα στο χορτιά, δεν ακούγονται όλοι οι σταθμοί. Όλοι. Ναι. Όλοι. Οι περισσότεροι. Που μόνο με ίντερνετ. Είναι σε συγκεκριμένα. Πώ τα λένε αυτά εκεί όλα μαζί που μπαίνουν στο χορτιάτι. Τέλο πάντων, η συχνότητα, άμα ακού μετά το 100 και μετά, ναι, που είναι όλα μαζί εκεί πέρα, δεν παίζει τίποτα. Ακουγόμαστε μόνο μέσω ίντερνετ. Γιατί γίνονται εργασίες. Δεν πειράζει, έτσι κι όλοι μέσω ίντερνετ μας ακούνε πλέον όλοι. Από τα κινητά και από τα λαπτόπ και τα λοιπά. Με ακουστικά και αυτά. Τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, βάλτε από το κινητό, παιδιά, να μας ακούσετε. Να μην χάσετε τη σημερινή συλλεκτική εκπομπή. Ακριβώς. Συλλεκτικότατη εκπομπή. Όταν μιλούν εκπομπή. Λοιπόν, να πάμε σε break, όχι, να μην πάμε σε break. Έχεις για Άρη να το μάτς θα παίξουμε τον μπάσκετ. Ποιο είναι το μάτς? Με ρωτάει εδώ πέρα, παίζουμε μπάσκετ Άρης Ηρακλής. Ποιος το ρωτάει? Φίλος, ακροατής. Έχει προγραμματιστεί για σήμερα φιλικό παιχνίδι στις 5.30 ώρα ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή στο Αλεξάνδριο. Το έχει προγραμματιστεί, μου. Δεν είναι, ναι, θα γίνει. Έχει προγραμματιστεί, επαναλαμβάνω, φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 5.30. Θα ενημερωθεί ο φίλος και όλοι οι ακροατές για την εξέλιξη του αγώνα αυτού. Λοιπόν, για Ηρακλή θα τα πούμε στο άλλο ημίωρο. 5 μεταγραφές. Πού, στο μπάσκετ? Ποιο μπάσκετ? Στο ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ έχει κλείσει. Λοιπόν, και θα πούμε και τα μπασκετικά μας, να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πραγματάκια στις ομαδάρες μας σήμερα Τρίτη. Θυμίζουμε ότι σε μια εβδομάδα πλέον, αντίστροφη μέτρηση, ο Ηρακλής παίζει με τον Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, ούτε και επιτρέπονται δημοσιογράφοι στην Λευκωσία. Άρα. Άρα θα σε δω. Άλλο αυτό. Ο κόσμος πώς θα μάθει το μάτς? Το σκορ θα κρατηθεί που λένε χιουμοριστικά. Μπράβο. Στην δικαίωση. Πάλι δικαίωση. Ο Κωνσταντινίδης στην Ξάνθη. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Δηλαδή. Είναι ένα θέμα που έλεγα την άλλη φορά. Ναι. Βγαίνει ο στην Ξάνθη ο Κωνσταντινίδης οριστικό κτλ. Ναι. Βγαίνει το ίδιο το παιδί. Το παιδί. Και λέει: παιδιά, δεν πάω στην Ξάνθη. Μην γράφετε ό,τι να είναι. Την άλλη μέρα το copy-paste. Στην Ξάνθη ο Κωνσταντινίδης κτλ. Ανακοινώθηκε από τη Σπάρτα Τρνάβα. Τρνάβα. Με ποιον έχει παίξει? Με τον ΠΑΟΚ. Πόσο έλειξε? 1-5. Άσχετε. Πόσο? Εγώ το μετέβηδα. Πόσο έλειξε? 4-3. Εκεί? Από. Εκεί? Όχι. Εκεί? Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εκεί? Εκεί. Στη Β' Εθνική. Κέρδιζε 0-3 κέρδιζαν. Επική μετάδοση. Έτσι και μετά γίνανε. Έχω κάνει τον Α. Και μετά 4-3. Τι έχει καταστρέψει, λέει, το σούτ από το κούμπο. Τώρα εντάξει, να μην μιλήσω. Το σούτ. Ναι. Ποιο σούτ? Έχει ξεφύγει λίγο ο Γιάννης το τελευταίο διάστημα. Το έχει χάσει λίγο το, ναι, την αυτοσυγκέντρωσή του. Έχει χάσει λίγο την αυτοσυγκέντρωσή του. Σβήνει από τα Twitter, κάνει ασχολείται πίεση, με αυτά. Από την πίεση για το πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα? Την οποία πίεση την έχει βάλει ο ίδιος τον εαυτό του. Αποκλείστηκαν από. Ναι. Σιγά, με στους Bucks παίζει σιγά. Επειδή αυτό τώρα είναι ο MVP, δεν σημαίνει ότι πρέπει οι Bucks μέσα σε ένα χρόνο να πάρουν πρωτάθλημα. Είναι 25 χρόνια ακόμα, Γιάννη. Ο άλλος για να πάρει 5 πρωταθλήματα πήγε 28. Πήρες Μέλκα. Δεν με αφήνεται να τα πω. Καλή, πολύ καλή μεταγραφή. Ο Ηλίας Μέλκα στον Ηρακλή. Πρώτα είχε προταθεί και στον Άρη, να ξέρεις. Προέρχεται από την Ακαδημία του Ηρακλή. Είχε παίξει πριν αρκετό καιρό. Είναι τώρα 31 ετών πλέον ο Μέλκας. Προερχόμενος από τον Καραϊσκάκη, από την ΑΕ Καραϊσκάκης. Έκανε πάρα πολύ πέρσι καλό πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Το Μέλκας. Μάλιστα. Τη χρονιά που έπαιζε ο Άρης Β' Εθνική. Ήταν στον Καραϊσκάκη. Άρη εκεί, ναι. Και είχε κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Γιατί τα βλέπα τα παιχνίδια. Είχε κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είναι ιδανική περίπτωση, Κώστα. 0-3 και κέρδισε ο ΠΑΟΚ 5-3, Χρήσανθε. 5-3 τελικά, εντάξει. Βλέπουμε τόσα χρόνια. Τι ζούμε, ρε φίλε. Το εγώ το περιέγραφα το. Επίσης, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου ακραίου μεσοπιθετικού Δημήτρη Κοβάτσι. Δεν το ξέρω. Ο οποίος αγωνιζόταν στον Έστω Χρυσούπολης. Του 22χρονου τερματοφύλακα Δημήτρη Πέπα. Του 18χρονου αριστερού. Πέπα το γουρνάκι. Τερματοφύλακας είναι. Δεν το ξέρω. Του 18χρονου αριστερού Μπακχάβ Νίκου Ματθαίου. Από την ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα Τρίπολης. Τριαστέρα μου. Του 17χρονου εξτρέμ Παναγιώτη Μάντικα, ο οποίος αγωνίστηκε με την περσινή ομάδα του Ηρακλή στη ΓΑΜΑ Εψημή. Δεν το ξέρω. Καθώς και. Στην Τρίτη Εψημή, συγγνώμη. Καθώς και του 18χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Καρακίτσου, ο οποίος αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 17 του Ηρακλή και στην ομάδα του Σταυρού. Ωραία, έχει πάρει και κανένα κούδι Πουρτουλίδη Τσίτα και Γιάννη Παπαδόπουλο Τσίτα, ναι, ο οποίος
όταν έπαιξε τον Ηρακλή στην Αλφα Εθνική, παρουσιάζονταν ως το next big thing. Εντάξει, είναι άσχημος είναι ο παίκτης. Πήγε στην ΑΕΚ και καταστράφηκε. Και είναι ένα ακόμα μάθημα. Ναι, παράδειγμα. Που τρελαίνεστε με τους μάνατζερ και έλα να σε πάω εγώ εκεί και τα λοιπά. Και πάτε, παίρνετε 20 χιλιάρικα και μετά τίποτα. Ενέρεχε, αλλά πρέπει να. Ενώ αν έπαιξε τον Ηρακλή Κώστα 2-3 χρονάκια, ναι, και λεφτά θα είχε κάνει και καλή μεταγραφή θα είχε κάνει και θα ήταν αξιοπρεπέστατο. Πώς θα είχε κάνει λεφτά, αφού μετά η ομάδα διαλύθηκε. Oh. Τι. Σιγά μωρέ. Σεντερφόρ. Λοιπόν. Και είναι ωραία η ανακοίνωση του Ηρακλή που γράφει στη νέα προσπάθεια που ξεκινούν από κοινού Ηρακλής Θεσσαλονίκης και Ηρακλής Αμπελοκήπων. Λοιπόν. Anyway. Πάμε για διαφημίσεις. Φτάσαμε και 32. Φτάσαμε. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό για ακόμη περισσότερα νέα. Με το ίδιο όνομα κιόλας. Λοιπόν, λυζάνε σπίτι μου. Παρακαλώ τους φίλους που ακούν την εκπομπή. Εγώ είμαι! Άμπρα, ναι. Με τέτοια κοιλιά εσύ θα ήσουν. Παρακαλώ τους φίλους που είναι στην εκπομπή να μην μας στέλνουν βίντεο με διάφορες κυρίες διάσημες της TV και τα λοιπά. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια βίντεο. Δεν τα παρακολουθούμε, δεν τα προωθούμε. Δεν. Λοιπόν. Μένουμε πάντα πιστοί. Καταρχήν να πω κάτι. Στο δόγμα της αθλητικής ενημέρωσης. Το ότι βγάζουν κάποιοι βιντεάκια με κοπέλες που κάνουν και πέφτουμε από τα σύννεφα. Συγγνώμη. Οποιοδήποτε στην καθημερινότητά του, ναι, δεν κάνει πράξεις. Δηλαδή. Το αν κάποιος τραβάει με βίντεο την παρτενέρ του ή τον παρτενέρ της και μετά το δημοσιοποιεί. Είναι παράνομο καταρχήν. Πέρα ότι είναι παράνομο. Ναι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, απαγορεύεται να έχει σεξουαλική και, ζωή οποιοδήποτε. Είναι και ανέντιμο και ανήθικο. Και μόλις δηλαδή, γίνεται δηλαδή διάσημο σε εισαγωγικά, παίζει το Big Brother παραδείγματος χάρη, ή είναι, ναι, οτιδήποτε άλλο. Δημοσιογράφος. Βγαίνει προς τα έξω. Με γυαλιά χοντρός και μπλε πουκάμισο. Ναι. Εντάξει. Και είναι και unfair για την κοπέλα. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, ξαναθέτω. Όχι, γενικά τέτοια είναι η κοινωνία, ρε Κώστα, και στο εξωτερικό. Η κοινωνία της κλειδαρότρυπας. Ακριβώς. Δηλαδή, πράγματι δεν το κάνει. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό. Φτάσαμε στο σημείο ότι μερικές ώρες και τα ίδια τα θύματα, οι αδικημένοι, να τα βγάζουν οι ίδιοι τα βίντεο αυτά. Για διαφήμιση. Εδώ βγήκε η άλλη, ρε φίλε, και είπε: πήγαμε 8 παίκτες στον Denver Nuggets. Ο ένας πίσω από τον άλλον και δεν και με αποκλείσανε. Η Paris Hilton και η Kim Kardashian γίνανε ακόμη πιο διάσημες όταν όλο τυχαίως βγήκαν τα ερωτικά βίντεο. Ναι, ναι. Με τους παρτενέρ και τα λοιπά. Και μετά όλο τυχαίως, επειδή έγινε χαμός ιδίως με τις Paris Hilton και τις Kardashian τα βίντεο, όλο τυχαίως μετά όλες οι personality της βγάζανε βίντεο κατά τύχη και αχ καλέ θα κάνω μήνυση, βγαίνανε τέτοια βίντεο και όλο τυχαίως φυσικά μετά. Και οι δικές μας εδώ που ό,τι βλέπουν στην Αμερική το κάνουν εδώ. Σε συζητήσεις λέει. Το Open γράφει σε συζητήσεις. Σε συζητήσεις λέει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι συζητήσεις. Δεν υπάρχει συζήτηση. Ποιος συζητάει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ποιος συζητάει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για την Αταλάδα και τον Γιαννούλη δεν είδα όμως. Τον ήθελε. Όχι, τον γράφουν όλοι. Οι Ιταλοί. Να τον Κλάτεμπεργκ. Ωραίος. Μπράβο. Μπράβο στον Κλάτεμπεργκ. Κάτσε να δω. Όχι, να δω. Βάλε το πέναλτι θα δείξει. Το πέναλτι θα δείξει. Δείχνει το πέναλτι. Το πέναλτι δείχνει. Για δείξε το τέτοιο. Για δείξε το κανονικό. Μόνο το πέναλτι έδειξε. Προπαγάνδα. Προπαγάνδα. Λοιπόν, προπαγάνδα. Τώρα εγώ φταίω, πες λίγο. Προπαγάνδα. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνω εγώ. Πρέπει να πάω ένα βιντεάκι, τον Γκάκο και τον Βαρούχα. Οι οποίοι λέγανε και να πάρω και τα δημοσιεύματα. Κακώς ακυρώθηκε τον γκολ της Λαμίας με τους τίτλους. Ναι. Κώστα. Και να τα κάνω print screen και να βάλω δίπλα τον Κλάτεμπεργκ. Αυτό πρέπει να κάνω. Ναι. Αλλά βαριέμαι. Μου αρκεί που τα βγάζει. Και φυσικά το πάρα πολύ σημαντικό είναι το βαρ. Εν τω μεταξύ, ακούσατε πως λένε. Φάουλ, φάουλ είναι, φάουλ! Έτσι μιλάνε, ναι, σωστό. Και αυτό είναι ωραίο. Μετά λέμε και το έργο του διαιτητή, ε. Μετά λέμε. Καταρχήν η φάση αυτή με το εκατοστό, παιδιά. Της Λαμίας. Εδώ πρέπει λίγο να είμαστε και σωστοί απέναντί τους, έτσι.
Εντάξει, με αυτούς οι οποίοι είναι τίμοι. Υπάρχουν έλα, και άλλοι κόστα. Τώρα τα βλέπουμε που τώρα. Γίνεται μπροστά. Να σου πω τα κάτι. Τα βλέπουμε 17 φορές στο Ιντερνετ. Να πω ένα που λένε οι παοξίδες. Το πέναντι στο Ολυμπιακό Σέντρα Τρίπολη, δηλαδή που το κάνει ο Μανιάτη, τι πρέπει να το δει, ρε φίλε. Το χέρι, ναι. Και το παίρνει αυτό που είναι στη γραμμή, είναι ο Τριτσόνης και τον κάνει αρχιδιαιτητή. Αυτό είναι χέρι, ναι, εντάξει. Και τον κάνει αρχιδιαιτητή, ρε φίλε. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα να αυτέ οι φάσει είναι λέει offside. Πού να το δει υπόψη, παιδιά, ένα εκατοστό. Στο είπα που λέγανε για να την offside, που εγώ είπα ότι δεν είναι offside. Ναι. Επίσης, ακόμη και αυτά τα πέναλτι που πέφτουν οι επιθετικοί και δείχνει να τον βρίσκει. Είναι πολύ δύσκολο που τον βρίσκει. Πού να το καταλάβεις τώρα ενώ είναι με πλάτη. Μα είναι με πλάτη. Εδώ τώρα εγώ βλέπω εσένα και το χέρι σου από κάτω, εσύ μπορεί τώρα να κάνεις κάτι και είμαστε στα δύο, δύο μέτρα. Έτσι. Να είμαστε λίγο δίκαιοι. Και για τον μπάσκετ το ίδιο. Καλά, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει πάντα. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει πάντα πρόθεση να αδικήσει, να ευνοήσει. Ναι, εντάξει. Υπάρχει και ανικανότητα πολλές φορές. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Αυτό που έκανε ο Κλάτεμπερκ αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις γι' αυτό πληρώνεις 1.500 ναι, το μάτς. Μπράβο. Αυτό που έκανε ο Κλάτεμπερκ αυτή τη στιγμή είναι μια γροθιά και στην προπαγάνδα. Τη δική μου την προπαγάνδα, ρε ναι, φίλε. Ναι, ναι, που είναι. Έλεγα ότι δεν είναι πέναλτι της Λαμίας. Είναι. Για να είμαι δίκαιος. Έτσι. Είναι. Στη δική μου την προπαγάνδα, αλλά και στην καλά πληρωμένη προπαγάνδα. Αυτό που έχουν να τα δώσουν για να επηρεάσουν τον κόσμο. Γιατί την ολόκληρη βιομηχανία. Πέρσι, μετά τα μάτς, υπήρχε ρεπορτάζ το τι λέει ο παρατηρητής, το οποίο σε 10 περιπτώσεις που το τσέκαρα, ήταν ανάποδα από το κανονικό. Έλεγε ο Κούς ο παρατηρητής, κακώς δόθηκε πέναλτι. Διάβαζε το ρεπορτάζ, καλώς δόθηκε πέναλτι. Ναι. Τώρα με αυτό, ακούς και τον ΒΑΡ. Ξέρεις ακριβώς τι έχει γίνει και σου εξηγεί, σου λέει. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα λέει αυτό που θα συμφωνείς. Θα υπάρχουν και περιπτώσεις. Ναι, θα λέει τι που... λέει, τον έριξε. Γιατί τώρα, μου στείλαν τώρα παοξίδες. Τον έριξε. Είναι χέρι μου λέει. Δεν ξέρει τι του γίνεται ο Κλάτεμπερκ, μου στείλει ένας. Ναι, εννοείται. Πού να ξέρω ο Κλάτεμπερκ. Άμα είναι ανάποδα. Άμα όμως ήταν για τον ΠΑΟΚ υπέρ, ο τίτλος θα ήταν δικαίωση. 76 χρόνια διαιτητής, πού να ξέρω ο Κλάτεμπερκ. Εμείς ξέρουμε καλύτερα. Όπως αυτό... και οι λοιμοξιολόγοι, οι τερματοφύλακες, οι επιστήμονες, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι. Και τα λοιπά. Αλίτες θα παίρνετε και τέτοια. Κανονικότατα. Οι γιατροί που λέμε η αποθεραπεία του και τα λοιπά. Τους άλλο... έχουν πει τι να λένε. Ναι. Σωστά. Θέσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπάσκετ είπες, θα μας πεις. Τι μπάσκετ, ποιο μπάσκετ, ποιο ασχολείται με τον μπάσκετ. Σήμερα παίζει ΠΑΟΚ Μπεφίκα. Ποιο μπάσκετ. Λοιπόν, δεν είπες, θα μας πεις. Μπασκετάρα. Μπασκετάρα, να πούμε ότι θα μάθουμε σε λίγο. Για το λεπτομέρειες για το φιλικό του Άρη με τον Ηρακλή που έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 5.30. Αναβάλλεται. Που έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 5.30. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημέρωση. Δεν κάτσε να πάρω τον Άρη να δεν ξέρω. Γιατί από τον Ηρακλή δεν μας λέτε. Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον Κάτζιο που ο ΠΑΟ Καναχωρή για την Αθήνα παίζει επίσης 3 σημαντικά φιλικά επί Αθηναϊκού εδάφους και βεβαίως είναι δεδομένο ότι. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των μπαν και των δελτίων για την ομάδα του Άρη και άλλες δηλώσεις του Λευτέρη Αρβανίτη που τονίζει ότι ο Άρης θα κατεβεί κανονικά. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό και μην ξεχνάτε ότι περνάει ο καιρός, έτσι. Δηλαδή προχωράει ο καιρός προς την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, άρα πρέπει να επιταχυθούν τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι τα φιλικά του ΠΑΟΚ είναι με την ΑΕΚ αύριο, με το Λαύριο μεθαύριο και με το Προμηθέα στις 19 του μηνός. Σημαντικά φιλικά, δύσκολα φιλικά, ωραία φιλικά, θα είναι ευκαιρία για χρήσιμα τεστ, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, τα κλισέ, για τον Κώστα Μέξα. Οι απειλές στο Φασούλα δεν βλέπω να σηκώνονται, δεν βλέπω να γίνεται θέμα, δεν βλέπω να αναδεικνύεται. Οι απειλές πήγε στη Γαδά, έκανε καταγγελία. Το site του φίλου μου το είχε. Ναι. Όλοι όχι, το είχαν εγώ, όχι όλοι. Όχι. Επειδή είναι Φασούλας, Ολυμπιακός και τα λοιπά, μπορούμε να τον απειλούμε, μπορούμε να βγάζουμε τις πινακίδες του στο διαδίκτυο, μπορούμε να του κάνουμε, να τον παίρνουμε τηλέφωνο και να θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε. Αν ήταν κανένας άλλος. Άντε πάλι. Κώστα, η τρομοκρατία, το bullying δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Εννοείται. Όχι μόνο στους δικούς μας. Εννοείται. Όχι να αναδεικνύουμε όταν είναι κανένα. Για κάποιον και όταν είναι για κάποιον άλλο το θαύουμε. 100%. Για να το κάνουμε εμείς. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και η δίκη της συμμορίας στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Τι εννοεί συμμορίας, Κώστα? Σε εισαγωγικά συμμορίες. Μάλιστα. Λοιπόν.
Και σήμερα ήταν ο πρώτος μάρτυρας, ήταν ο κύριος Σαρής, Χρύσανθε. Ντροπή. Ο φίλος σου. Ντροπή. Αναφέρθηκε ένας από τους ανθρώπους, ναι, που συνετέλεσαν τα μέγιστα για να διαλυθεί ο Άρης. Έλα. Με τις αποφάσεις και με όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ηρακλής. Ο Γιώργος Σαρής αναφέρθηκε στους πίνακες το 2012. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, όταν έγινε το θέμα με την Κουρομπίλια, έλεγε ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο Άρης. Και δηλαδή, ο πρόεδρος της ΚΕΔ έλεγε ότι πρέπει να γίνει, ναι, για ένα πειθαρχικό θέμα. Και ενώ αθωώθηκε πρωτόδικα ο Άρης. Αναφέρθηκε στους πίνακες του 2012 που ήταν πρόεδρος της ΚΕΔ. Και στην προεκλογική συνάντηση που έγινε στο Χίλτον το Δεκέμβρη του 2011, κάθε φορά που ερχόμασταν στην Αθήνα, οι επαρχιώτες, οι συμβούλοι, μαζευόμασταν και τρώγαμε. Στο Χίλτον. Μετά τις 12 μείναμε και φάγαμε. Ο Μαρινάκης ήρθε τυχαία. Στο Χίλτον. Με άλλη παρέα. Κάθισε μαζί μας 10-15 λεπτά και έφυγε. Είναι ψευδές ότι είπα στο Σάββα ότι ο Μαρινάκης διοργάνωσε το τραπέζι στο Χίλτον. Ο Σάββας το κανόνισε. Για την υποψηφιότητά του είπε: συνάδελφοι και πρόεδροι ενώσεων με πρότειναν και έλεγαν: αν δεν κατεβεί ο Πυλάβιος, να κατεβώ εγώ. Οι πρόεδροι των ενώσεων είναι εκείνοι που εκλέγουν τον πρόεδρο του ΕΠΟ. Όχι, δεν ισχύει ότι οι πρόεδροι των ΕΠΣ, συγγνώμη, διαπραγματεύονται την ψήφο του για τι εκλογέ ΕΠΟ. Μπράβο, ρε Σαρή, μα κάνατε, μα έκανε και γελάσαμε. Με αντάλλαγμα την προώθηση των διαιτητών. Οι πίνακε επιλέγονται με κριτήρια την απόδοσή του. Ωρε Σαρή, δεν τρέπεσαι που τα λες αυτά, ρε φίλε. Προεκλογικός αγώνας γίνεται όταν είμαι υποψήφιος, γύρισα όλη την Ελλάδα. Για τους πίνακες του 12 σημείωσε. Έγινε η ίδια διαδικασία με τους πίνακες του 11. Περίμενε, γύρισα 12. Όλη την Ελλάδα. Ναι. Σε ποιους? Πού πήγε? Στους προέδρους των ενώσεων. Ναι, που δεν βγάζουμε. Τι γίνεται αυτά. Έγινε αναφορά στα πακιστανικά τηλέφωνα, στο Βασάρα. Σαν πρόεδρος και δεχόμουν καθημερινά πολλά τηλέφωνα που αφορούσαν τη διαιτησία. Πήρα από κάποιον ένα τηλέφωνο που δεν ήταν στο όνομά μου για να μην με βρίσκουν και να με ενοχλούν. Νόμιζα ότι ήταν καταχωρημένο σε ελληνικό όνομα του ατόμου που μου το έδωσε. Δεν ήξερα ότι ήταν σε όνομα αλλοδαπού. Δεν γίνονται αυτά. Και πες μου λίγο, Κώστα, ποιος παράγοντας έφερε τον κύριο Σαρή στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Άγινε. Και τον έβαλε στην ΚΕΔ και όλα αυτά και τα υπόλοιπα. Ο Γκαγκάτσης. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Ο Βασίλης είναι, μπερδεύεστε. Γκαγκατσουά. Τον Κιρτζίκη. Γκερτζίκη. Τον Κιρτζίκη. Τον Κιρτζίκη ποιο τον έφερε? Δεν ξέρω. Ο Γκαγκάτσης. Οι Έλληνες παράγοντες χρήσανθε και όλο το σύστημα του έφερε αυτού όλου. Να δείτε μαζί. Μαζί. Και μετά από ένα διάστημα αρχίσανε να γίνονται οι διασπάσεις. Και οι συσπάσεις. Και οι συστολές. Και εγώ τώρα πάω για σύσπαση μέση από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, από τις πολλές επικλήσεις και επικύψεις. Λοιπόν. 5,5 ώρα στο Παλαιό Κώστας. Να πάτε, να τον συναντήσετε. Ποτέ. Και άμα τον βρείτε, γράψτε μου. Λοιπόν. Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού στην ΕΦΕΣ. Άκου τώρα τι γίνεται. Η Ανατολού ΕΦΕΣ έπαιξε στο τουρνουά στην Τουρκία που λέγεται Gloria Cup. Εκεί στο τουρνουά έπαιξε η Ουκρανική πιθανή αντίπαλο του Ηρακλή, η Ντνίπρο. Η Ντνίπρο πριν από 10 μέρες ανακοίνωσε 5 κρούσματα. Στη διάρκεια του τουρνουά, από τότε που ανακοίνωσε η Ντνίπρο 5 κρούσματα. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά έχουν κρούσματα. Η ΕΦΕΣ έχει άλλα δύο μέλη. Πήρε μέρος στο Gloria Cup, στο οποίο τελικά υπήρξε κρούσμα κορονοϊού. Οι ομάδες αποχώρησαν. Προημερών η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε ένα κρούσμα, σήμερα ανακοίνωσε άλλα δύο κρούσματα. Πάρα πολύ ωραία. Προσοχή στον κορονοϊό, παιδιά. Δεν είναι αστείο. Φυσικά και δεν είναι αστείο. Ναι, δεν είναι αστείο. Τώρα και αυτές οι συνωμοσίες και οι αηδίες και το παιδί μαζί το κάναμε συνεταιρικά που λέει η άλλη κτλ. Παιδιά, δεν είναι νοοτροπή αυτή, δεν είμαστε πολίτες, είμαστε καφενείο, πραγματικά είμαστε για γέλια σαν λαός. Ο άλλος, λέει δεν πειράζει το παιδί να μην πάει ένα χρόνο, δεν το βάζω εγώ μάσκα και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είμαστε. Ούτε το μέτρο της μάσκας στα παιδιά την ώρα του μαθήματος είναι σωστό για μένα, είναι λάθος. Έπρεπε να προετοιμαστεί αλλιώς η πολιτεία, Χρύσανθε, και όχι να τα βάλει τα μωρά μάσκες. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είσαι ειδικός, αλλά σε κάθε περίπτωση. Σέβομαι τους ειδικούς. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γίνεται στο εξωτερικό και λέμε, μα πόσοι Γερμανοί. Οι Γερμανοί φοράνε μάσκες κανονικά. Ναι, και πόσοι Σουηδοί. Εκεί, παιδιά, ο νόμος, όσο και αν δεν τους αρέσει, είναι νόμος. Όταν ψηφιστεί ο νόμος, είναι νόμος. Αλλά οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και αυτοί έχουν χιλιάδες νεκρούς. Όντως. Ενώ εμείς δεν έχουμε. Χθες μόνο, ας πούμε, η Βραζιλία είχε 850 νεκρούς και 17.000 κρούσματα τη μέρα. Ενώ εμείς δεν έχουμε, και αυτό δείχνει και σωστή αντιμετώπιση από την πολιτεία. Έχει νεκρούς, θα πει ο άλλος, η Βραζιλία έχει 200 εκατομμύρια κατοίκους. Μισό λεπτό. Έχει σωστή αντιμετώπιση από την πολιτεία και σωστά μέτρα, αλλά και ευθύνη ατομική του κόσμου.
Γιατί αν ακούσεις τα γράφει τα μέτρα. Αυτό λέμε. Αυτό άρα, λέμε. Είναι νόμος. Μπράβο και στον κόσμο. Είναι νόμος, τελείωσε. Όχι τώρα βγαίνει ο κάθε αγωνιστής και καλά με το μυαλό του. Και ο κάθε προοδευτικός. Εντάξει, να αντισταθείς άμα κάτι δεν είναι σωστό. Άμα δείτε για τις μάσκες λένε η άκρα δεξιά. Α, όλοι λένε τώρα. Μα και αυτοί νομίζω ότι έτσι κάνουν αντίσταση. Γιατί βρήκανε πεδίο, Κώστα. Κάνα... Σου λένε από πού θα πάρουμε ψηφαλάκια να μαζέψουμε αυτούς. Άρα ο λαός μας λοιπόν έχει πολλά να βελτιώσει όσον αφορά καταρχήν στην ατομική πράγματι ευθύνη. Στο θέμα της πρώτης καραντίνας όντως φάνηκε ότι έχουμε προχωρήσει λίγο, αλλά πιο πολύ τελικά πιστεύω ότι ήταν ο φόβος των προστήμων. Σου λέω το εξής. Θες να πας χωρίς μάσκα. Ωραία. Πάνε στον εισαγγελέα λοιπόν. Αν μετά αποδειχθεί ότι έχεις κορονοϊό και έχεις μολύνει τον άλλον, πάνε εκεί να δω. Ναι, αλλά και αυτό λένε να μα αυτοί και θα μας βάλουν φυλακή, τα μάσκα, παιδιά. Τη μάσκα. Και είναι δυνατόν επειδή δεν βάζουμε μάσκα να μας βάλουν φυλακή, παιδιά. Έτσι είναι νόμοι. Να κάνω. Δεν μας αρέσει, ούτε εμένα μου αρέσει. Δεν συμφωνώ. Για το φίλο το που λέει για τον Άρη και τον Μίλοβιτ, θα του πω ότι είπα και για τον Ρόου, δεν υπάρχει θέμα. Πάλι και αυτό, πάλι δεν υπάρχει, ούτε με αυτόν υπάρχει. Ναι, ρε φίλε. Τι θα πάρετε, κανένα παίκ τελικά. 10 έχουμε πάρει. Τι 10. Η ομάδα σέρνεται. Να, επειδή λοιπόν γράφει ο άλλος στο μυαλό του παίκτες, πρέπει να τα αναπαράγω κι εγώ. Δεν γίνεται να το γράφει το μυαλό του. Κάποιος του το είπε, κάποιος το άκουσε. Από το μυαλό του. Το μυαλό του έγραψε Μίλοβιτς. Δεν υπάρχει θέμα, Άρη. Από το μυαλό του μπορεί να έγραφε. Δεν υπάρχει, Χάνσι Γκνάρ. Ρε αγόρι μου, δεν υπάρχει. Το γράφει ένας, το αναπαράγουν όλοι. Ναι, αυτός ο ένας που το έγραψε από κάπου το άκουσε. Κάποιος του το είπε. Κώστα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι στο χώρο μας υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που προκύπτουν επειδή δεν έχει ο άλλος πρόσβαση στις πραγματικές ειδήσεις και πρέπει να παρουσιάσει. Φέρε μου ένα όνομα! Φέρε μου ένα όνομα, του λέει ο αρχισυντάκτης. Κατσαβάκης. Είναι μεγάλο το Κατσαβάκη. Και του φέρνει ένα όνομα. Αυτό είναι. Φριτέζα αέρα. Αγόρασα φριτέζα. Μια χαρά. 50 ευρώ, 25 εγώ την πήρα. Και είναι πολύ ωραία. Και κάνουμε πατάτες κάντρι, Χρυσανθέ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Ιντερβέτεν. Κορυφαία εταιρεία. Χορηγός Super League, φίλε. Χορηγός Super League, κορυφαία εταιρεία με εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών εννοείται. Σε καζίνο και live καζίνο. Πολύ ωραία πλατφόρμα στο mobile και στο tablet, έτσι στο κινητό σας. Στο mobile, βρε. Στο mobile. Mobile. Τι mobile, βρε, βούρλα. Mobile. Λοιπόν. Υπηρεσία cash out, live streaming και πολύ καλές αποδόσεις για τα φαβορί. Εννοείται. Μόμπιλ. Στο μόμπιλ. Πηγαίναμε κάποτε στο μόμπιλ, γινόταν χαμός. Πού ήταν αυτό? Πίκι, πόκο, πόκο. Πού ήταν? Στην Ανθέων. Και μετά το Space Mobile στη έξω, στην παραλία. Το Space Mobile το ήξερα. Ναι. Που έγινε μπουντρούμ μετά. Μπουντρούμ, πω ρε φίλε στο διάδρομο και περνούσες. Πίκι, πόκο, πόκο. Και απλώνουν τα χέρια και σου λέγανε θες. Όχι. Αυτά είναι φήμες εδώ. Το φίλος που με ρωτάει για το σέρβο στόπερο, εσύ του απάντησα. Όχι. Εμένα λέει προσωπικά δεν με πειράζει να πουληθεί ο Ρόζ. Φίλε, θα αποφασίσει η ομάδα. Καλά, πρόταση πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αν υπάρξει. Σε κανέναν δεν πειράζει, εγώ λέω. Και εγώ αυτό λέω. Ας φέρει. Άλλωστε όταν ήρθε ο Ρόζ, λέγανε ποιο ρε. Ποιο τον ήξερε, ναι. Και σιγά το Ρόζ για 200 χιλιάρικα και τέτοια. Πόσο τον αγόρασε, 200? Ναι. Άμα τον πουλήσει ένα εκατομμύριο παιδιά είναι 500% πάνω. Αλλά πες το. Υπεραξία. Κερδισμένα βγαίνει η ομάδα. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι, 9 η ώρα το παιχνίδι σήμερα. Θυμίζουμε. Θα έχουμε και pre-game. Pre-game, αυτά. Όλο το team σε επίποδο. Σχόλια κτλ. Και ειδικέ απόψει. Κάνει ένα ωραίο, πηγαίνει σε όλο το. Παίρνει σε όλου του συνδέσμου του ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Κάνει ένα ωραίο, μια ωραία γύρα. Βρίζω εγώ βέβαια, του ακούω, αλλά δεν πειράζει. Είναι καλό. Θα τον βάλω το κάνει και για το Ανάρι αυτό. Κυρίω γι' αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 ραντεβού εδώ σε 107,4. Γεια σας.